Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις και πως το πεις πιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλο μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ο Θεός και η Παναγιά να το κάνει καλό. Για το κοράκι λέω που δεν είδε το χέρι του Ράμος. Τι μας είπε ο Τεριακής, βαριά η φανέλα, ναι. Το χέρι του Ράμος, κύριε Μπούζο, πολύ βαρύ είναι, ναι. Τόσο βαρύ που σταμάτησε την μπάλα να μην πάει στα δίχτυα. Αλλά ο διαιτητής δεν βλέπει. Η βασίλισσα και η πριγκίπισσα και... Βρε, ούστα από εδώ. Ούστα από εδώ. Κλεφταράδες μας πήραν τα λεφτά από το παντελόνι μέσα. Μετρόπολης 95,5 ακούτε και θα ακούτε μέχρι τις 4. Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργιά απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Θανάσης Καταμπάκας στο production. Η Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας, όπου η όλη διαδικασία θα διαρκέσει ένα λεπτό και θα πάρετε την καλύτερη τιμή. Επίσης μπαίνετε στο www.listoparto.gr και έχετε την ευκαιρία να βρείτε το δικό σας ανταλλακτικό, αυτό το οποίο χρειάζεται να το λύσετε, να το πάρετε ή να σας το λύσουν και να σας το δώσουν εκεί. .955 και ενώ το μήνυμά στο 54340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και φυσικά όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και να πω ότι σήμερα για τους φίλους του Μακεδονικού και του Ηρακλή έχουμε 7 εισιτήρια για τον αγώνα Μακεδονικός Ηρακλής. Στέλνετε μήνυμα α3 κενό Μακεδονικός ονοματεπώνυμος στο 54344. 7 από εσάς θα κερδίσετε από ένα εισιτήριο για τον αγώνα του Μακεδονικού με τον Ηρακλή. Τώρα στο αφεντικό ήμουνα πάνω με τον Κυριάκο Θωμαίδη, είχα μια κουβέντα να πούμε και μου λέει, πες τον Γρηγόρη, λέει ότι θα πάει αυτός να κάνει Μακεδονικός Ηρακλής αναμετάδοση. Έχει ένα έξτρα πριμάκι να πούμε κτλ. Απλά θα είσαι, επειδή είναι το αφεντικό με το Μακεδονικό, θα τα βλέπεις τα πράγματα λίγο προς το Μακεδονικό. Όχι. Πώς όχι.
Δεν μπορεί να τα βλέπω, ρε. Πώς, αφού είσαι μέλος του Εραστέλη Μακεδονικού. Ναι, αλλά είσαι γραμμένος στο Μακεδονικό. Πώς είσαι, για άλλο λόγο. Γράφει. Για άλλο λόγο. Ναι. Δηλαδή, πώς είσαι μέλος στον Εραστέχνη Ηρακλή, δεν είσαι. Είσαι το, δεν μπορεί να σε δύο Εραστέχνη. Ηρακλή είναι, ρε φίλο. Βρε, τι Ηρακλή είσαι. Δεν αλλάζουν. Λέει, το αφεντικό θα είσαι με το Μακεδονικό. Ρε φίλο, μπορεί να αλλάξει. Γυναίκα μπορεί να αλλάξει. Κόμμα μπορεί να αλλάξει. Αυτοκίνητο μπορεί να αλλάξει. Ομάδα δεν αλλάζει. Ένα πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει. Μόνο παιδιά. Το κατάλαβες. Εννοείται και παιδιά. Και ομάδα αλλάζει και θρησκεία αλλάζει. Δεν αλλάζει. Και τον πισινό σου αλλάζει και τη μάπα σου αλλάζει. Ό,τι δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Πώς δεν αλλάζει ομάδα. Λοιπόν, μαζί μας η Εσκιάδη Μπαλοδήμος, η οποία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο θα υπάρχει εκεί. Θα υπάρχουν όλα τα μοντέλα McCormick, τα οποία μπορείτε να τα δείτε και να τα θαυμάσετε. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το ΑΚΤΕΟ, και να μάθετε περισσότερα τηλεφώνοντας στο 2310-596-596. Λοιπόν, αισθάνομαι πολύ εκνευρισμένος από χτες. Πιες μια σόδα να χωνέψεις. Γιατί? Γιατί μου κλέψαν τα λεφτά από το παντελόνι. Ποιος τα έκλεψε? Ο διαιτητής αναμέτρησης. Ο διαιτητής. Ο διαιτητής. Τι έκανε ο διαιτητής? Τι έκανε? Δεν έδωσε το πέναλτι. Ποιο πέναλτι δεν έδωσε? Στο χέρι του Ράμος. Πάει μπάλα στην αιστεία. Στο χέρι του Ράμος. Μάλιστα. Τι άλλο πρέπει να κάνει? Πέναλτι ήταν. Ανέχθηκε. Φυσικά και ήταν πέναλτι. Χέρι ήταν. Άμα το σούτερ είναι ο Μυραλάς και χτυπούσε στο Βαρέλα, θα έλεγε δεν ήταν χέρι. Κολλητό ήταν, θα έλεγε. Όπως βολεύει τα κολομεράκια σου. Ποια κολομεράκια? Άμα ήταν, ας πούμε, σούτερ ο παίκτη ο Καρδίας και βαρούσε στο center back του Ηρακλή, έτσι θα έλεγε. Αφού δεν κολλητό ήταν χέρι. Όποτε έχω δει κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, το λέω πάντα. Βέβαια, δεν συνηθίζει. Εντάξει, δεν υπάρχει τα καλά και συμφέροντα, η αλήθεια. Και αυτή η ομαδάρα, πώς τη λένε, η Παρή, μου έδειξε κάποιες αδυναμίες, να πούμε. Έδειξα. Πρώτη αδυναμία. Καταρχήν, η αδυναμία λέγεται Έμερι. Γιατί κάνει μια εσωτερική αλλαγή τραγική. Η οποία στήχησε πολύ. Ποια ήταν η εσωτερική αλλαγή? Τον Ντάνι Άλβες από δεξί. Φουλμπακ τον πέρασε τη μεσαία. Δεν υπάρχει δεξί φουλμπακ σε 4-3-3. Υπάρχει δεξί μπακ. Σε 3-5-2 υπάρχει δεξί φουλμπακ. Να σε μάθω τις ορολογίες. Τι τον έκανε τον Ντάνι Άλβες? Τον πέρασε τη μεσαία γραμμή. Τι τον πέρασε? Τον πέρασε χαφ. Όχι. Τον πέρασε χαφ. Τον πέρασε εξτρέμ και έβαλε τον Εμπαπέ σέντερφορ. Έβγαλε τον Καβάνι. Έχει πρόβλημα στο 9η. Δηλαδή τριάδα Νεϊμάρ, Μπαπέ, Καβάνι. Κάπου με χαλάει ο Καβάνι εμένα. Δεν μου λες, εδώ. Ναι. Πέναλτι. Ένα-ένα, ένα-δύο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσει αυτό. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Με αυτά που είδες. Τι με νοιάζει εμένα τώρα. Με αυτά που είδες. Τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν. Με αυτά που είδες. Είδα. Γυρνούσε ποτέ. Άσε, ρε κόκκινε. Έδωσα διπλό-διπλό. Τα χάσε, τελείωσε. Πάει, τελείωσε. Λοιπόν, εκτός από το Ράμπιο, δεν βλέπω τέταρτο να πατάει περιοχή. Δηλαδή, καλή είναι η. Καλή είναι η Παρή, εύκολα την τουμπλάρουν σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Τον Νεϊμάρ, ας πούμε, βάζουν δύο απάνω. Τον Εμπαπέ δύο. Το ξύλο που έφερε το Νεϊμάρ δεν υπάρχει. Καλά τον κάνανε το φλόρο. Πήγε να δείξει εκεί μέσα ότι είναι Μέση. Μέση δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Μπορεί να γίνει και καλύτερα. Δεν γίνεται Μέση ο Νεϊμάρ. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ούτε εσύ ξέρει. Δεν γίνεται. Η Τιτίκα Στασινοπούλου, Βουγιουκλάκη δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε. Είναι ο Νεϊμάρ. Είναι παιχτάρα, αλλά δεν είναι Μέση. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Είναι μπορεί παιχτάρα. Να εξελιχθεί. Δεν μπορεί να γίνει. Πόσο χρόνο είναι? Μικρός είναι, 25. 25 χρονών, τι να εξελιχθεί. Είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Μέση δεν είναι. Δεν μπορεί να τα κάνει. Τι να κάνουμε. Είναι παιχταράς, είναι καλός. Αυτή τη στιγμή από τον Ρονάλντο στον έξω χώρο είναι πολύ καλός. Στο μέσα χώρο δεν είναι. Το Ρονάλντο τώρα που έπαιξε center for, έβαλε τον Μπέιλ. Εντάξει, έβγαλε τον Μπενζεμά. Ο Μπενζεμά ο καημένος. Ο Μπενζεμά ο καημένος, επειδή ο Ρονάλντο είναι κολόπεδο. Άντε, ναι, τον έχουν έξω αριστερά. Το ρόλο. Σαν να βάλω έξω αριστερά, ας πούμε, ποιον να σου πω, τον του πάω. Τώρα πρίγελο. Μιλάς σωστά. Λοιπόν, όταν λοιπόν η αλλαγή ήταν η έξυπνη. Και βρίζουν τον Μπενζεμά. Κάτσε να δεις την έξυπνη αλλαγή. Για μένα η σημαντική αλλαγή ήταν η πρώτη, ο Μπέιλ στη θέση του Μπενζεμά. Βάζει ταχύτητα στις πλευρές, περνάει το Ρονάλντο φορ, εκεί πάνω έγινε η δουλειά. Θα φταίει τώρα ο Καβάνι. Στο 1-1. Καβάνι τραυματίστηκε. Και τι ταβάνι, δεν υπάρχει. Τραυματίστηκε. Οι άλλοι, ο Βεράτη και ο Σέλσο, δεν πατάνε περιοχή, ούτε η φτέρνα του πατάει. Μόνο ο Ράμπιο, παιχτάρα, με το αριστερό πόδι. Ο Ράμπιο είναι. Επειδή όλα τα μαρκαρίματα ήταν πάνω στο Νεϊμάρ και στο Καβάνι. Έβγες και η χώρα από εκεί. Και γι' αυτό έκανε και τον κορ. Και έχασε και την άλλη ευκαιρία του. Τι να κάνουμε τώρα, δεν παρακλέμε για το στοίχημα και το στοίχημα και το στοίχημα και το στοίχημα. Πέρασε η Ρεάλ, τελείωσε. Θα κάνει ένα γκολ. Πέρασε η Ρεάλ, τελείωσε. Για τη Λίβερπουλ αυτά που σου είπα, τα είδες? Τι με είπες για τη Λίβερπουλ?
ότι έχει αλλάξει πολύ νοοτροπία ο φίλος μας ο Κλοπ. Πότε άλλαξε, δηλαδή σε ένα μήνα άλλαξε νοοτροπία? Εδώ και δύο μήνες το είπα. Σε δύο μήνες. Από τότε που πήρε το Φαντάικ προσέχει πάρα πολύ. Μάλιστα. Και μπράβο του. Δηλαδή το 3-0 δεν το ξαναδούμε να γίνεται 3-3. Λες από εδώ και πέρα με τον Κλοπ. Όχι. Όχι. Τελείωσε. Δηλαδή το φοβόσαι. Τελείωσε ρε παιδί μου, το είπες, πάει. Είναι τοποθέτηση ποδοσφαιρική αυτή. Και 0-5 πέρασε. Δεν πέρασε. Ναι, δεν έφαγε γκολ. Σημαντικό αυτό. Δηλαδή αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την αμαρτία μου πιο πολύ το Ρεάλ την άλλη τηλεόραση δεξιά. Ναι. Κλεφτές ματιές έριχνα. Μια ομάδα που δεν βάζει 5 γκολ στην άλλη Πόρτο. Ναι. Όπου η Πόρτο είναι αίτητη στο πρωτάθλημα. Ναι. Θα μου πει κάποιο τώρα έχει χάσει από την ναι. Μπασαξεχήρ μέσα εκεί στο Ζωμίλου. Okay, στην Ευρώπη φαίνεται ότι είμαι ομαδάρα και φαίνεται ότι οι Άγγλοι. Το πρωτάθλημά του θα κάνουν με 5 ομάδες. Τελείωσε. Σε αυτή τη φάση. Δικαιούνται. Με 2 ομάδες οι οποίες έχουν περάσει από τώρα. Ναι. Με την Τότεναμ να έχει προβάδισμα. Ναι. Με την Τσέλσι να έχει ένα τρομερά δύσκολο έργο απέναντι στην ναι. Μπαρσελόνα. Ναι. Και τη Manchester United να μην πείθει λόγω ναι. Του Μουρίνιο. Το ότι οι δύο είναι σίγουρα περασμένες και οι άλλες παίζονται είναι δείχνει ότι το βρετανικό ποδόσφαιρο είναι στα καλύτερα. Τι είδα χθες το βράδυ εγώ έξτρα. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Το παίρνω χαμπάρι τώρα και στο λέω και πιστεύω θα συμφωνήσεις. Είναι μια παρέα 4 παοξίδες, πιτσιρικάδες 20 χρονών. Ναι. Ο Γιαννάκης, ο συμμαθής της ανιψιάς μου της Ζένιας και άλλοι ναι. Τρεις έτσι συνομήλικοι. Είναι παοξίδες, τους βλέπω εγώ όταν βλέπω τον ΠΑΟΚ. Κριτικάρουν, χειροκροτάνε, κάνουν ναι. κτλ. Το τι τσιρίδα, το τι κραυγή βγάζαν για τη Ρεάλ, λέω αυτοί παίξαν στίχημα. Κάπα πριν από χρόνια. Περίμενε ρε κόκκινε. Κάτσε να σου πω πώς το έζησα, το πες εσύ χρόνια. Το είδα εγώ τώρα να πούμε. Λέω παίξατε στοίχημα ρε κερατάδες. Λέει όχι. Σήμερα στο γυμναστήριο ήρθαν οι δύο. Λέω παίξατε στοίχημα ρε κερατάδες. Λέει όχι. Είναι ο παδί της Ρεάλ. Είμαστε λέει ο παδί της Ρεάλ να πούμε. Αυτό έχω πει πάψα χρόνια πριν. Τι πόσα πρόεδρε. Δηλαδή εσύ πιστεύεις δεν θα επηρεάσει και στις μεγάλες πόλεις. Άσε τι με είπαν σήμερα. Άσε λέει ξέρεις τι κάναμε λέει πριν μερικούς μήνες. Πήγαμε κάναμε ένα τσαμπουκά λέει σε ένα σύνδεσμο λέει φιλάθλων της Ατλέτικο Μαδρίτης λέει. Έχετε τρελαθεί ρε τους λέω. Λέει ναι. Όρμηξε λέει ο άλλος που σε 20 άτομα λέει. Έπιασες. Ρε τρελαθήκατε. Έπιασες το νόημα ναι. Δεν το περίμενα. Είναι τόσο απαξιωμένες. Δεν περίμενα τέτοιο πράγμα να πούμε. Δεν το περίμενα. Να πάμε λέει τσαμπουκαλευτούμε. Με κοροϊδεύσου το στο λέγα. Ρε δεν το κοροϊδεύα αλλά μου φαινόταν να ούμε. Εγώ έβλεπα παιδιά 10 με 12 χρονών. Να το. Στην Κομωτίνη. Οι συμμαθητές της κόρης μου. Έχει μια οχταετία. Στο είπα τους ρώτησα εγώ στους βαθμούς. Πρόσεχε. Τι ομάδα είσαι. Έχει μια οχταετία. Ρεάλ Μπαρσελόνα. 12 παιδιά στην Κομωτίνη. Παίζουν μπάλα. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός. Εσύ πήγες στο σχολείο εκεί, ε. Όχι, ρε. Έτυχε να είναι. Πώς δεν σε πιάσαν για παιδεραστή να σε τσακώσουν μέσα με αυτά τα μούτρα. Πρώτος ύποπτος. Ναι, πες με συγγνώμη, σε διακόπτω εγώ τώρα. Και μην ξαναπείτε και βλακία. Όχι, εγώ θα σε είχα για ύποπτο. Και στο σχολείο να σε δω επιστάτης να είμαι. Α πούμε, τι θέλετε κύριε εδώ με αυτά τα μούτρα. Θέλω να κάνω έρευνα. Γιατί απαξιώνεις αυτό που θέλω να κάνω. Εντάξει, έχεις δίκιο ρε σε αυτό που λες. Δεν το περίμενα. Ρωτάω τα παιδιά. Ρώτησε τα παιδιά αυτό. Να ο Πανθρακικός. Κάνει την αρχή ο ένας, ο πιο μαγκάκος που ήταν εκεί, ναι. Έπαιζε καλή μπάλα. Λέει, εγώ λέει είμαι Ρεάλ. Ναι. Το λέω για παίρνουν 11 του Ολυμπιακού, χωρίς πλάκα δεν την ήξερε. Δεν την ήξερε. Τις Ρεάλ τους ήξερε όλους. Και τις αλλαγές. Όχι αυτός παίζει στόπερο και ναι. Αυτός παίζει εξτρέμ. Άρα τώρα φαντάσου να πας στην Κομωτινή να βρεις κανένα Ηρακλειδέα. Μισό λεπτό. Ναι, μέχρι πριν 20 χρόνια ο Καράδαλης πήγαινε. Ο περιπτεράς έξω από την Ιεσμό ήταν Ηρακλειδέας. Στο χωριό να πούμε φούρκα. Εκεί το παντοπολείο ήταν η Ηρακλειδέας. Γερό να τον έχει ο Θεός. Ναι, όχι, πριν 20 χρόνια λέω αυτό ο Καράδαλης θα έβρισκε η Ηρακλειδέα. Τώρα, αν πας εσύ, δεν θα βρεις. Αυτό λέω. Συνέχεια. Έχω βρει η Ηρακλειδέα. Ναι, καλά, λέγε. Και όπου πας βρεις και εσύ και σε χαλάει. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, άλλο είναι το θέμα. Ναι, Γρηγόρη. Όχι ο Ηρακλής. Ναι. Τα παιδιά αυτά ξέρανε τη Μάντσεστερ, τη Ρεάλ, τη Μπαρσελόνα. Ναι. Και τι αγαπούσαν πραγματικά. Μπράβο. Γιατί. Δεν αγαπιέται ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Γιατί αυτό, που, παίζ, αυτό που παίζουν οι ομάδες. Ναι. Αυτό που δείχνουν στο χορτάρι. Στο χορτάρι. Δεν μπορεί να μην κερδίσει τα παιδιά. Να θέλξει. Σωστά. Δεν μπορεί να μην τα κερδίσει. Δηλαδή και έναν άσχετο να βάλει θα πει αυτό είναι κάτι έχεις πάρα πολύ ωραίο. Δίκιο. Πάμε παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, και φτάσαμε σε αυτό που μου λες εσύ. Ναι. Να πηγαίνει στο γυμναστήριο και να σου λέει ο άλλος. Κάναμε και πέσουμε σε οπαδούς. Πριν 10 χρόνια, πάλι στο ίδιο γυμναστήριο ξεκίνησα να πηγαίνω. Μιλούσα για τον ΠΑΟΚ, για το ένα και το άλλο. Τα παιδιά τώρα που είναι 20 χρονών, λέει, ρε είδες τον Νεϊμάρ, φλόρος έτσι και τα λοιπά. Όχι, λες το τελείωμα εκεί. Δηλαδή, τους ακούς πριν την προπόνηση και αναλύουν Νεϊμάρ, Βαράν, Ίσκο, Σέλσο, Ράμπιο, Καβάνι και ιστορίες, τον Εμπαπέ. Δηλαδή, απαξιώνεται το θέμα τώρα όσο πάει εδώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπράβο. Συμφωνούμε. Και το λέμε στον κόσμο για να το καταλάβει ακόμα καλύτερα. Ναι, ότι είναι συψεμία του ποδοσφαίρου. Ναι.
και είναι δείγματα όχι καλά για εσάς που έχετε τις εταιρείες. Ναι. Όχι για μας. Ναι, δεν βλέπουμε μπάλα. Εδώ έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τη Λάρισα λίγο μπάλα την Κυριακή, πότε ήτανε. Και είπαμε τι ωραία μπάλα. Και τη Δευτέρα και χαρήκαν οι ΠΑΟΞίδες και ανεβήκαν και γρήγορο ποδόσφαιρο. Και καλά κάνανε. Ναι, θέλω να σου πω λίγο να δείξει, να πούμε. Κάποιος κάτι. Ναι. Ανεβαίνει. Ναι. Καταλάβετε λοιπόν το προϊόν το έχετε ευτελίσει οι ίδιοι. Ναι. Δεν φταίει ο κόσμος. Τελείωσε. Γι' αυτό και δεν γεμίζουν τα γήπεδα. Πάει παρακάτω. Δεν έχει ήρθε ένα μήνυμα για το μακεδονικό Ηρακλή. Ωραία, εσύ τι περίμενες, να κατακλειστούν τα μηνύματα. Άλφα με τρία κενό, μακεδονικός ή Ηρακλή. Ναι. Ονοματεπώνυμο στο 54-344. Είδες κερκίδα με την ΟΑΕ Καρδίας που έκανε θύρα 10. 24 άτομα ήταν. Και άλλοι 20 Ηρακλοί Μακεδονικοί. Δεν πήγαμε τον 40. Με τον εσύ τι λες. Δεν πήγα. Εσύ ναι, με συγχωρείς τώρα τι λες. Οι 42 που πάνε στο γήπεδο του Ηρακλή και του Μακεδονικού, λες να ακούνε εκπομπή. 40... Μπορεί σήμερα να έχουν, ξέρω εγώ, να πάνε στη δουλειά να μην μας ακούνε αυτοί οι 42. Τι να κάνουμε, ρε κόκκινε να πούμε. Εγώ σου λέω ότι θα έχει μηνύματα. Τι θα έχει μηνύματα. Θα έχει μηνύματα. Θα έχει μηνύματα. Και θα πάνε δεν θα έχει μηνύματα αφού οι Ηρακλειδείς και οι Μακεδονικοί είναι στα μνήματα. Δεν θα έχει μηνύματα. Στα μνήματα θα πάμε εγώ ναι. Και εσύ μια μέρα. Έχει Ηρακλειδής ακόμα. Βέβαια, 22 άτομα έχει. Ναι. Έβγαλαν και πάνω, του είδα. Okay, ρε φίλε. Τι, okay. Θες να δείξεις τη φωτογραφία, θες να μπεις. Θες να μπεις να τη δεις, 22. Γιατί έβγαλες τη φωτογραφία. Ο λόγος ποιος είναι. Δεν έβγαλα εγώ τη φωτογραφία. Ο λόγος που ασχολούμαι. Ο λόγος που ασχολούμαι είναι ότι ο Ηρακλής πήρε 30 άτομα αυτό. Όταν είναι γεμάτο το Καφτατζόγλιο, γιατί δεν βγάζεις φωτογραφία εκεί. Γεμάτο το Καφτατζόγλιο ναι. Τελευταία φορά που το είδατε σε μια συναυλία με τον Παπακοσταντίνου. Ξανά δεν το είδα γεμάτο. Έλα τελείω. Ηρακλής ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια γεμάτο. Ναι. Πόσα χρόνια ήταν? Πριν από 2 χρόνια. Μήπως ήταν πριν από 3? Πριν από 3 χρόνια. 25.000 κόσμο. Σε 3 χρόνια, 1000 μέρες, ξέρεις πόσοι γεννήθηκαν, πόσοι πεθάνανε. Ο Τσίπρας 800 μνημόνια πέρασε. Έλα ρε, πα στα θέματα, ρε. Πα στα θέματα, μωρέ τώρα. Αλλά τι έχεις να μου πεις. Ό,τι γουστάρεις. Εγώ εδώ. Τώρα αυτό δεν είναι σοβαρό. Ποιο είναι σοβαρό. Ποιο είναι σοβαρό. Άντε να δούμε τώρα θα γίνει. Αλφα μη 3 κενό. Ναι, άντε πάλι. Μακεδονικός Ηρακλής. Ο νομός Καλβάς. 54. Ηρακλής που άλλο. 344. Ναι. Ή Μακεδονικός Ηρακλής. Ό,τι θέλετε καλά, γράφετε. Θα κατακλειστεί το γήπεδο της Ευκαρπίας από Μακεδονικός Ηρακλής. Ευκαρπία είναι τελικά. Ευκαρπία πολύ είναι στο διάλογο που ξέρω. Έκανες μια εύστοχη παρατήρηση. Σήμερα. Προχτές. Ναι. Σου λέω τον Νουάρντα πώς το βλέπεις να γυρνάει. Ναι. Και μου λες δεν τον βλέπω, τον βλέπω να παίρνει μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Γιατί να γυρίσει, κορόιδε είναι να γυρίσει. Ναι, ρε φίλε. Πιστεύεις ότι από τον Ατρόμητο με την πορεία που κάνει. Ναι. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα μεγάλο όφελος οικονομικό πουλώντας το κάπου στο εξωτερικό. Γιατί να μην τον πουλήσει, βέβαια. Τώρα ενδιαφέρει και μια Αμερικάνικη ομάδα. Αμερικάνικη ομάδα. Ναι. Γιατί στην Αμερική παίζουν μπάλα. Πλάκα μου. Το MLS το πρωτάθλημα. Το MLS τι έχει, τι πρωτάθλημα είναι. Αν πάω εγώ και παίξω δεξί μπακ, δηλαδή να με περάσω εκτρέμ που θα παίξει. Καλό ποδόσφαιρο. Βράφει από εδώ πέρα στην Αμερική τώρα. Ποια Αμερική, εκεί παίζουν baseball, rugby, rugby, μπάσκετ. Παίζουν και ποδόσφαιρο. Ποιο είναι το ποδόσφαιρο, ποιο άθλημα είναι στην διάταξή του. Το 18ο, 20ο. Το 8ο. Άσε καημένε, παίζουν ποδόσφαιρο τώρα. Βράδυ από εκεί πέρα τώρα. Τι άντε από εκεί πέρα. Παίζει ποδόσφαιρο στην Αμερική. Εντάξει, και εγώ 50 χρονών δεξί μπακ εκεί. Άμα πάω σε μια ομάδα μπορώ να παίξω μπακ. Μπορεί όντως. Άσε με τώρα, η Αμερική παίζει ποδόσφαιρο. Πάει, κάνουν καμιά κονόμα να πούμε Αμερική. Μπάλα πάει να παίξει Αμερική. Καριερίστα, πάει οικονομήσει κανένα φράγκο. Στην Κίνα πάει να παίξει μπάλα και στη Σαουδική Αραβία. Σε παρακαλώ τώρα. Πάμε στα θέματα. Λοιπόν, όχι. Πριν πάμε στα θέματα. Ναι, παλικάρι μου. Να πω ότι όλοι εσείς οι οποίοι ακούτε και νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε εάν επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο και οι δύο μερικοί λόγοι δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το κυριότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολαίου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο volterra.gr ή καλέστε 213-088-3000 και ξεπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδιος διευθυντής του κλάδου ενέργεια είναι η ΡΑΕ. Αλφα μη 3 κενό. Μακεδονικός ή Ηρακλής, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ναι, ναι. Ήρθε το πρώτο μήνυμα. Ποιο το έστειλε. Ποιο το έστειλε. Τι μήνυμα. Ορίστε. Ο περήφανος Γιώργος. Γιατί λες όνομα. Τι να πω. Αν μαζευτούν πάνω από 10 τα πού να μαζευτούν 10 ρε για να δω. Άντε φύγει από διάλειμμα. Ναι. We'll be right back.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια και θέλετε να σας δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Εκεί θα σας βγάλει κλειδιά η Mobilizer ή οτιδήποτε άλλο θέλετε και για τα υπόλοιπα θα τηλεφωνήσω στο 85 27 27. Γιατί έχεις παίξει διπλό, να πούμε, και διπλό τα μάτσα αυτά. Προηγείται, να πούμε, ένα 0 η Παρί, το άλλο το φαίνεται ότι είναι διπλό. Έχει χαλάει. Τι να καλυφτείς, ρε. Έχει χαλάσει όλες τις επιθέσεις της Παρί. Αυτός εδώ ο γύφτος ο Νεϊμάρ. Γιατί σαν τον Ταμτάκο είναι. Ίδιος ο Νινιός ο ηθοποιός. Αντιπαθής Μούρη. Έχει... Ξέρει γιατί μου τη δίνει ο Νεϊμάρ. Γιατί είναι τυτίκα στα Σινοπούλου και θέλει να δείξει ότι είναι βουλιουκλάκι. Μου είναι συμπαθέστατο. Εσένα σου είναι συμπαθέστατο, Ρελίθι, αλλά σε έχασε τα λεφτά. Αν έπαιξε, να πούμε, 2 δραχμές, έχασε τα λεφτά εξαιτία του Νεϊμάρ, κατά πρώτο λόγο. Γιατί αυτό ο γύφτο. Ο Καβάνι θέλει... ή ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ, τι Καβάνι, ο Καβάνι αυτό είναι. Δεν είναι ο σύγχρονο σέντερφορ που θέλουμε σήμερα στο ποδόσφαιρο, που περνάμε σε μια εποχή άλλου επίπεδου. Τα σέντερφορ γίνονται πολυδιάστατα. Δηλαδή σε 3-4 χρόνια, σέντερφορ Καβάνι, σέντερφορ Ντακώστα, σέντερφορ Πρίγιοβιτ θα περάσουν στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Θα βγουν άλλου τύπου, άλλου στυλ σέντερφορ και ψηλοί και δυνατοί και διεισδυτικοί. Και θα πληρώνονται ένα κάρο λεφτά. Αυτοί θα πληρώνονται. Ο Νεϊμάρ, να πούμε, την έχει δει. Μέση ενώ δεν είναι Μέση. Δηλαδή πάει ο Γκιονάκη να κάνει τον κούρκουλο στην ταινία, γίνεται, ρε. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Νεϊμάρ και Μέση. Μπορεί να συγκριθεί ο Νεϊμάρ με το Μέση. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει, φάει την τριάρα τώρα και αυτός ο Σαουδάραβας, ποιος είναι που έχει την παρέα, πάει να πάρει ένα σύγχρονο σέντερφορ και ένα χάφ ακόμα να πατάει την περιοχή. Με το Ράμπιο μόνο δεν γίνεται. Και να πάρει ένα μπακ στη θέση του Ντάνι Άλβες, γιατί ο Ντάνι Άλβες πόσο χρόνο είναι, 48 χρονών είναι, πόσο είναι ο Ντάνι Άλβες. Πόσο χρόνο? 34 χρονών, δεξί μπακ. Πες του διπλανού, ναι, πώς δεν είναι καλά ενημερωμένος για το MLS. Ναι. Κλάσσαν τώρα από τη Super League. Ναι. Στο Τορόντο υπάρχουν κάθε χρόνο 30.000 διαρκείας με λίστα αναμονής. Ναι. Πάνω από 20.000 άτομα που εκπέμπει υγεία σε όλα τα επίπεδα. Ποιο άθλημα είναι το ποδόσφαιρο στην Αμερική? Αυτό είναι από τον Καναδά. Ναι. Από το Τορόντο. Ποιο άθλημα σε αριθμό είναι στην Αμερική το ποδόσφαιρο? Πρώτον, και οι παιχταράδες που μου λέει ο Νίκος εδώ Κουλιανός, πάνε πολλοί παίχτες, να μου πει σε τι ηλικία πάνε. Μεγάλη. Πήγε κάνας πριν τα 32. Όλοι μεγάλη. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Όλοι μεγάλη. Για την αρπαχτή πάνε. Όταν πάει 22 χρονών, 23, ναι, και κάνουν την Premier League, κάνε, τότε το συζητάμε. Κάνε μια παύση. Να την βράβο. Ναι. Υπάρχει ο ποδοσφαιριστής εξαίρεση, ναι, ο οποίος έκανε τον μπαμ. Ποιος? Όχι για πολλά λεφτά. Ποιος? Και πήγε για λεφτά σε πολύ μικρή ηλικία. Ποιος? Σε χώρα τέτοια. Ποιος? Ο Φετβαζίδης. Ο Φετβαζίδης. Ναι. Πήγε, ναι, στα 23 του, ναι, από το καμπιονάτο, ναι, στο Κατάρ. Γιατί για να παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γιατί πήγε εκεί? Έξυπνη κίνηση. Γιατί αυτός ήταν κοντός, διεισδυτικός τριπλέρ. Πεκτάρα. Κάτσε να σου πω την πεκτάρα. Στις 10 φάσεις θα έκανε τη μισή γκολ. Δεν κάνει γκολ. Ποτέ. Δηλαδή ο σέντερ μπακ, πώς να σου πω, Μανσόν του Ατρομήτου, πιο εύκολος είναι στον γκολ. Άντε μπράβο. Γι' αυτό πήγε στα Εμιράτα. Άμα ήταν εύκολο στον γκολ, δεν πήγαινε στα Εμιράτα. Το κατάλαβες? Γιατί γκολ δεν βάζει η αιστεία να είναι βουβάλι σαν και σένα η αιστεία. Φορτηγό δεν βρίσκει. Ο Φετβαζίδης μπορεί να περάσει δύο, ένας με δύο, δύο με ένας, να τους περάσει, να τριπλάρει και η τελική του πάσα είναι άθλια. Γι' αυτό το λόγο ο Φετβαζίδης δεν θα παίξει σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη μπάλα. Ο μέσος όρος εισιτηρίων στην Major League USA είναι, ναι, 25.000 με πρώτη. Τι με νοιάζει εμένα την Major League USA? Στην Ατλάντα με, ναι, 46.000 εισιτήρια. Ελληνικά σε μιλάω, ρε. Ποιος αβούνο κέφαλο στέλνει το μήνυμα? Ελληνικά σε ρωτάω, ρε. Ποιο άθλημα στην Αμερική το ποδόσφαιρο? Σε δημοτικότητα. Είναι. Σε δημοτικότητα. Είναι το 10ο, το 15ο. Όχι πρώτο. Τι να μα πει το Αμερική και ποδόσφαιρο, μα τρελάνετε τώρα. Η Εθνική Αμερική έχει πάει παγκόσμιο πρωτάθλημα να διακριθεί. Που είναι 800 εκατομμύρια κόσμος. Άντε πάμε παρακάτω. Λέγε. Γεια σας παιδιά. Γρηγόρη, σήμερα βάλω το ράπ να διαβάσει χορηγούς που σε τρολάρει κάθε φορά. Υπάρχει ηχητικό απόσπασμα στο YouTube που το έχει κάνει και έχω πάθει έμφραγμα από τα γέλια. Ναι. Πάω κάρα για double και μετά το γλέντι του γάμου του μικρού του Θεούλη από την Κο. Ναι. Φιλιά από Αμβέρσα. Ήρεμα για το φιλαράκι μας από τι. Τι έγινε, ο Άρης κέρδισε, οι άλλοι καθόταν κάτω από τα καλάθια και δεν σηκώνανε τα χέρια χθες. Σε πείραξε? Όχι καθόλου. Ίσα ήταν μια. Μπράβο τους. Όπως λένε οι Αριανοί για τον Μπάοκ, ότι ανοίγει τα πόδια η Κέρκυρα και τα Γιάννα και λέμε ναι,
Έτσι θα πούμε και ότι η χθεσινή ομάδα άνοιξε τα χέρια και τα πόδια να περάσει ο Άρης. Ό,τι λέμε για τον Ολυμπιακό που ανοίγανε τα πόδια και περνάγανε όπως άνοιξε τα πόδια η Ξάνθη στο Καραϊσκάκι, θα τα λέμε όλα. Αυτή η εκπομπή τα λέει για όλους. Αν το πέναλτι που πήρε χθες η Ρεάλ το πάρει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, τι θα γίνει αυτό, κλείσε, ρωτάει ο φίλος. Θα λέει ο κόκκινος ότι δεν είναι πέναλτι, θα κλαίει ο Μπούζος και τα λοιπά. Εσύ τι θα πεις, Ραγώ, εσένα ρωτάει. Εγώ πέναλτι θα πω. Φού είναι χέρι. Όπως λέω και αυτό τη Ρεάλ είναι πέναλτι. Γιατί εγώ με πάω και ο Ολυμπιακός δεν νοιάζει εμένα. Με πληρώνει μόνο ο Μαρινάκης και ο Σαβίδης. Γρηγόριο Παππούς μου είναι 90 ετών. Ναι. Ξαπλώνει σε 9 κάθε βράδυ. Στις 9 κάθε ξαπλώνει. Χτες έκατσε, είδε όλο το παιχνίδι και είπε αυτές οι ομάδες παίζουν καλή μπάλα. Στα 90 το είδε ο Παππούς. Χορτασμένος έφυγε. Μπράβο. Πάνε άλλα θέματα. Άσε ρε κόκκινε με το Facebook. Μας έχει σαπεί στο μυαλό με αυτό το Facebook. Νάτσο κακός και τρύπα του όζοντος. Κασεμίρο κακός, Μαρσέλο βιονικός, αδεκάρι. Παίζει αλλά αφήνει τρύπες. Πολύ καλά τα δύο οκτάρια Ρεάλ Ίσκο. Πολύ λίγο για δεκάρι. Ο Ίσκο δεν οκτάρει. Καλύτερα Ασένσιο. Μόλις μπήκε μαζί με την ταχύτητα του Μπέιλ, πάρε τα δύο γκολ. Γρηγόρη, δώσε μια τριάδα για σήμερα, θα δώσω. Μπράβο, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Το θετικό είναι ότι δεν έφαγα γκολ η Λίβερπουλ, αλλά δεν επέτρεψε να τις κάνουν φάσεις. Ναι. Στο πρωτάθλημα εντός έδρας η Λίβερπουλ έχει την τρίτη καλύτερη άμυνα. Ναι. Η άφηξη του Φαντάικ έφερε σταθερότητα στην άμυνα. Το έχω, ναι, πει, το έχω πει, ρε παιδιά. Τελείως. Του το λέω κάθε μέρα. Εντάξει, απλά δεν βλέπει τόσο πολύ. Για ποια ομάδα λες? Για τη Λίβερπουλ. Για τη Λίβερπουλ. Δεν βλέπεις πολύ Αγγλία. Ποιο ξύλο ρε κόκκινο. Εσύ βλέπεις Αγγλία, δεν ξέρεις την σύνδεση της ομάδος. Τι Αγγλία είναι? Southampton είσαι και δεν ξέρεις τον τερματοφύλακα. Εμπετός που έχει πουλήσει. Προχτές θα σου πω ένα πράγμα. Ναι, για πες. Ήμασταν η γκόμενα της Arsenal. Ναι. Τώρα γίναμε η γκόμενα της Liverpool. Ναι. Για τη Southampton. Ναι. Και το λέω ντρέποντας. Ναι. Προχτές ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρεις τι πανό σήκωσε. Σήκωσε ένα πανό και ξέρεις τι έλεγε. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής και να παίξω στη Southampton. Ναι. Για να με πουλήσει τη Liverpool. Ναι. Τι Southampton, ρε κόκκινε. Ένα πράγμα θα σου πω. Το πιάσε τρατό. Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Στο γήπεδο στο Σεν Μέρις. Ναι. Στο δικό μας γήπεδο λέει. Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής στο Southampton για να με πουλήσει τη Λίβερο. Εσύ σαν κομπλεξικός Ηρακλειδέας, μικρούλης Ηρακλειδέας, Southampton θα γινώσουν. Τι θα γινώσουν? Μικρή ομάδα στην Αγγλία. Κάνα κάτσι Παναγή να κάνει τρελαμάρες. Εκεί πέρα. Ομάδα είσαι. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Εγώ νότιχα μήμουνα, αλλά η ομάδα μου δεν πάει καλά. Νότιχα μήμουνα. Λόγω του Brian Clough. Τώρα την πήρε την ομάδα. Την ο Μαρινάκης τη διέλυσε να πει. Στην Ιταλία ποια ομάδα ήσουν? Δεν ήμουν καμία ομάδα. Συγχαινώ μου τη Γιουβέντους. Ισπανία. Δεν ήμουν καμία ομάδα. Γερμανία. Τι, Γερμανία. Νιρεμβέργη. Νιρεμβέργη. Είδε που την κατάλληλε στην Νιρεμβέργη. Τι να κάνω, δεν σου λέω. Να σου κάνω. Πάτσε και το γιατί λε για τι δικέ μου συμπάθειε. Σιγά, μη. Ποιο ξύλο ρε κόκκινο Νέιμαρ. Αηδίασα με τι βουτιέ του παικταρά, αλλά φορτούνε και αυτό. Εντάξει, έχουμε διαφορετική γεωπτική γωνία. Καλά, εντάξει, αυτό το κάτι παραγεί έβλεπε. Τι να κάνουμε. Ραντό, πιστεύει ότι ο Πάκ θα κάνει καινούργιου οπαδού αν πάρει το πρωτάθλημα? Αν είναι πολλού ή λίγου, είναι δυνατόν να μην κάνει οπαδού? Οι τίτλοι φέρουν οπαδού. Δεν είναι ο τίτλο, είναι αυτό που έλεγα χθε. Άντε ρε βλάχο κόκκινο. Δεν είναι ο τίτλο, είναι αυτό που έλεγα χθε. Τι έλεγα χθε? Ότι έχει κάνει ο Σαββίδη του Ολυμπιακού και γενικότερα του Αθηναίου. Να βρίζουν τη Θεσσαλονίκη, όχι όμως υποτιμητικά. Άντε ρε μπουγάτσες, άντε ρε αυτά, πάτε αυτά. Αυτό τελείωσε. Υπάρχει πλέον σεβασμός. Τώρα υπάρχει σεβασμός στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, άμα είχε και ένα μάγκα δήμαρχο να πούμε Παντελονάτο, γιατί οι δήμαρχοι στη Θεσσαλονίκη ήταν καθυστερημένοι όλοι. Ο ένα ήταν ο δήμαρχο, ο Ηρακλειδέα. Δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Εξαιρετικό άνθρωπο. Βέβαια. Δεν ήξερε τι έλεγε. Να χρεώσει κάτι στον Κοσμόπουλο. Όχι, στον Καμπρότο έχω να χρεώσω. Πάμε παρακάτω. Περίμενε ρε κόκκινε. Μετά ήρθε ο Παπαγιοργόπουλο με το Σαξόνι. Πάντα λεφτά. Μετά ήρθε ο άλλο, έχει καμένη φλάτζα ο δικό μα. Δεν κλέβει ο άνθρωπο, αλλά καμένη φλάτζα. Αλλά άμα ανοίξει το στόμα του, πετάει πατράκια. Τι να σα κάνω, δηλαδή. Άμα είχε κανένα δήμαρχο τη προκοπή, πάει στο διάλογο. Λέγε ρε κόκκινε. Τι να κάνω? Άντε ρε βλάχο κόκκινε που θα πει στη Ρεάλ πριγκίπισσα. Βλάχο, ευλάχο εκεί στη Γάμα Εθνική. Πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα. Βλέπει πώ τίποτε. Ναι. Υπάρχει επεισόδιο εν εξελίξη ανοιχτά τη Εύβοια. Τι επεισόδιο εν εξελίξη? Ναι. Άμα δεν πέσει κανένα αεροπλάνο, τι έμα. Υπάρχει ανάμεσά του Αμερικανικό. Κόκκινα, άξιο να άμα δεν πέσει κανένα αεροπλάνο, να γίνει κανένα σκηνικό έτσι, να βαράει ένα τον άλλον, εγώ δεν μεταδίδω τέτοιε ειδήσει. Το επεισόδιο τι είναι επεισόδιο? Επεισόδιο, άμα λώσουμε οι δυο μα. Άμα δεν παίξουμε ξύλο, τι επεισόδιο είναι? Επεισόδιο λέει. Δεν υπάρχει επεισόδιο. Παρακάτω. Άμα το πέναλτι ήταν τη Ρεάλ και γενικώ την πήρε από το χεράκι τη Ρεάλ το κοράκι. Τη χάρισε το πέναλτι τη Ρεάλ δεν ήταν? Λέει ο φίλο να τελειώσω. Ναι. Τη χάρισε πολλέ κάρτε και αν εξαιρέσει τα τελευταία 5 λεπτά ήταν πολύ ανώτερη η Παρή. Βλέπει και μπάλα ο Ραφίνα. Ποιο το έκανε? Αλλά μόνο αποτέλεσμα βλέπει. Εντάξει. Δεν μου λε, ο Ντάνι Άλβε το έκανε τον πέναλτι, αν θυμάμαι καλά.
Όχι. Επάνω στον Κρος. Ποιο το έκανε, ο Μαρκίνιο, ποιο το έκανε. Ο Μαρκίνιο. Ο Σέλσο, ποιο το έκανε τον πέναλτι. Ο Μαρκίνιο. Κλωτσιές θέλει. Κλωτσιές θέλει γιατί. Γιατί είναι πλάγια και υπάρχει κάλυψη από τρεις παίκτες στην περιοχή. Δεν το κάνει πέναλτι εκεί. Είναι πέναλτι και είναι βλαχία. Ή ο στόπερ ή ο Ντάνι Άλβες, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, κάνει τον πέναλτι. Το σάκι που τον έβρισες. Ποιον έβρισε. Ζαμπουνοκέφαλος εσύ, ναι. Που οι ποδοσφαιρικές σου γνώσεις φτάνουν μέχρι την Τριανδρία. Όχι. Αυτός που είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι στην Αδελαίδα. Στην Αβουβαίδα είναι. Αδελαίδα. Ας πάει εκεί πέρα να φυλάξει τη φωτιά. Καλησπέρα από την πόλη που δεν μπορεί να προφέρει ο ραπ στη Γερμανία. Ραπ, πώς να ζένεται ο Ίβιτς με την πορεία Λουτσέσκου, ποιος από τους δύο είναι καλύτερος προπονητής. Ναι. Οι τίτλοι κρίνουν προπονητές. Θα σου πω εγώ ποιος είναι καλύτερος προπονητής. Εάν ο Ίβιτς είχε την ομάδα την περσινή με τη διαιτησία τη φετινή του Ολυμπιακού, θα σου έλεγα ποιος θα ήταν καλύτερος προπονητής. Ο Λουτσέσκου είναι πολύ καλός προπονητής. Αλλά την ΕΠΟ την είχε ο άλλος όταν ήταν ο Ίβιτς προπονητής στον ΠΑΟΚ. Σου απαντάω, πάμε παρακάτω. Και οι δύο είναι καλοί προπονητές. Ο Λουτσέσκου φυσικά είναι και πιο έμπειρος και έχει δείξει και έργο στην Ξάνθη. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Τι, ποικιλία θεμάτων. Τι. Γι' αυτό είπα, η ΠΑΟΚ έχει προβλέψει και έχει σύγχρονο φόρο για μέλλον τον Γκλούρι, λέει. Πολλά χρόνια μπροστά. Κόκκινε, γιατί έπαιξε σημεία χθες και όχι γκολ. Φιλιά, λέει ο Μπεστ. Γιατί αν έπαιζα κάτι και θα έλεγα ότι είναι πολύ δυνατό σαν τέτοιο είναι το goal-goal της Πόρτο. Δηλαδή περίμενα νίκη της Λίβερπουλ, αλλά σε καμία περίπτωση να μην φάγει και goal. Δεν μου λες. Γιατί είναι καλή μπροστά η Πόρτο. Ναι. Πόσα λεφτά μαζεύσαν οι Αργενοί? Το 15.000. Το 15.000. Το 15.000 άμα πάω εγώ τώρα στη Γερακαρού, στο χωριό. Ξέρεις πόσα λεφτά θα μαζέψω για τη δόξα Γερακαρούς? Πάνω από 20.000. Άμα πάω στην Επανομή, ξέρεις πόσα λεφτά θα μαζέψω εκεί από τους ταταροκέφαλους, τους επανομήτες? Πάνω από 15.000. Yeah. Άμα πάω, ξέρω εγώ, στο Κιλκής, με τους ζαβουνοκέφαλους εκεί, τους μηταράδες, και πόσα θα μαζέψω? Άμα πάω, yeah. άμα πάω, ξέρω εγώ, στο Κολυνδρό, ας πούμε, και, ή στο Αιγίνιο, πόσα λεφτά? 12.500 μαζέψα, ρε. Τι τους αριάνους. Ρε τους αριάνους. Είμαι σίγουρος. Ναι. Ότι όπου και αν πας θα μαζέψεις πολλά λεφτά. Ναι. Όπως είμαι και σίγουρος. Ναι. Ότι όπως τα πάρεις. Ναι. Θα τα δώσεις σε έναν λιταρά. Ναι. Ο οποίος θα τα πάει στο τζόγο. Εντάξει. Και δεν θα πάνε στους σκοπούς. Γιατί λοιπόν, αυτά που μαζέψαν οι Αργενοί θα πάνε. Εσύ νομίζεις τους παίκτες. Άσε ρε τώρα. Ποιος θα τα πάει? Σε ποιον λοιπόν τα δώσαν τα λεφτά? Εγώ τον έκανα ερώτηση τον Βλαχόπουλο. Ποιος τα πήρε τα λεφτά τα 12.500? Εσύ νομίζεις θα φτάσουν όλα στους παίκτες? Μακάρι. Εγώ τα χρόνια που έχω ζήσει σε αυτή τη γη, νομίζω αν πάνε τα μισά θα είναι βγαλμένα. Καλησπέρα, παιδιά. Κωστή, σε πάω με χίλια. Έχει δίκιο σε όλα. Βλέπω τα βίντεο στο ραπτό.gr και έχω λιώσει. Πέτρο, πάω. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Η ΑΕΚ σήμερα. Κόκκινα από την Πεσίκτα σε Χασιπόρτο, όχι από την Μπασαξεχή. Σήμερα τι πρέπει να παρακαλάνε οι παοξίδες? Τρεις θλάσεις. Τρεις θλάσεις η ΑΕΚ. Αυτό πρέπει να. Τρεις θλάσεις, ένα μήνα έξω όλοι, όχι τίποτα τα παιδιά να πάθουμε. Να φουλάρουν να πούμε και να αρχίσει το σκηνικό να μειώνεται το δυναμικό. Αυτό θα είναι το παρακάλι του ΠΑΟΚ. Ούτε Ρεάλ να δεν κερδίσει η ΑΕΚ, ούτε να χάσει η ΑΕΚ. Μπορεί να πάθει τρεις θλάσεις, ξέρω εγώ, τρεις από τους 11. Η Ρεάλ δεν είναι μόνο παιδιά κόκκινη. Έκανε ένα μάτι με την Μπάγκερν η Παρί και την κάνανε την περομάδα. Χέρι του Ράμους, αλλά όχι πέρα. Το μαζεύει στην κίνηση. Έλα ρε που δεν είναι πέρα. Φίλε μου, εγώ που είμαι Μπαρσελόνα. Ναι. Είπα ότι η μεγαλύτερη σφαγή που έχω δει ποτέ είναι τη Μπαρσελόνα απέναντι στην Παρί. Ναι. Άσχετα αν έκανε βλακίες ο Έμερι. Ναι. Εντάξει. Τέλος. Δεν γίνεται να μην πω ότι είναι. Και το πέναλτι, αν δεν το δώσει τη Ρεάλ, δεν θα πει κανείς τίποτα. Και το πέναλτι που δεν δίνει είναι και πέναλτι και κόκκινη κάρτα, γιατί η μπάλα πάει στην αιστεία. Ναι. Άλλο. Και είναι αλλίωση αποτελέσματος. Κωστή, είπα στον Γρηγόρη το μήνυμα του έστειλα για ένα φιλαράκι μου. Πιθανό να μην ακούει τώρα. Τρολοπαόκι είμαι. Μάλιστα. Ο φίλος θα κάνουμε εκπομπή εμείς ή θα κάνουν οι ακροατές από το Facebook? Είμαι 20 χρόνο πάω Ατλέτικο. Χαλάστηκα πολύ χθες από τη Ρεάλ. Ο Έμερ είναι ό,τι να είναι. Σε ξαναρωτάω, θα κάνουμε εκπομπή εμείς ή θα κάνουν οι ακροατές? Ωραία. Ωραία. Μπορεί να το κλείσει το βρωμό Facebook? Όχι. Όχι. Κάνω τα πάντα. Κάνεις τα πάντα. Κάνεις εκπομπή του, την κάνουν οι ακροατές. Κάνω τα πάντα. Τζάμπα σε πληρώνει εδώ. Κάνω τα πάντα. Έτσι, 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 να με διώξει. Έτσι, δεν θέλω να πες του να με διώξει. Αλλά λέω ότι. Με ρουφιανεύει τον άνθρωπο. Αυτό που λες τώρα τι είναι. Τι να κάνω. Με το Facebook, ο καφές εκεί δυο νερά. Ρουφιανιά είναι. Έλα ρε. Πήγες πριν πάνω να μάθει τι λέει με τον. Με τον Κυριάκο το Θωμαίδιες, σε αυτή, ναι, ναι. Έλα και εσύ μέσα. Έχει απέτηση του λαού να πας να κάνεις αναμετάδοση μακεδονικό σειρά. Να μου το πει ο ίδιος, δεν ξέρω να μου το πει. Τι να ξέρω. Απέτηση του λαού είναι, του το είπα εγώ. Ο λαός, λέω, απαιτεί εχθές το βράδυ, ναι, τον κόκκινο στη Νεάπολη μακεδονικό σειρά αναμετάδοση. Το καταλαβαίνεις, λέει. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειος. Θα πας.
Ναι. Ναι, τέλος. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Πηγαίνω. Να πας. Εντάξει. Τέλειο. Αλλά είμαι δηλωμένος Ηράκλης, δεν αλλάζουν αυτά. Ναι, αλλά έχεις ψηφίσει το Μακεδονικό Στεναρέστεχνη. Και εσύ ψήφισες, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Α, εντάξει, εγώ ψήφισα και δικό μου. Αν ήμουν Άρης ή ΠΑΟΚ, δεν θα πήγαινα. Εσύ πήγες όμως. Άρα πρέπει να είσαι με το Μακεδονικό. Αν ήσουν Ηρακλής, θα πήγαινες. Αν ήμουν. Είπες αν ήσουν Άρης ή ΠΑΟΚ. Αν ήμουν Ηρακλής, ναι. Θα πήγαινα. Είναι μικρή ομάδα. Αλλά θα έμπαινα σε δίλημα. Θα έμπαινα σε δίλημα. Γιατί θα έμπαινα σε δίλημα. Γιατί κάποια στιγμή Μακεδονικός Ηρακλής θα διασταυρώσει το ταξίδι του. Κατάλαβες. Μη φυσάς κόκκινο. Αυτό το δίλημα είναι δίλημα. Με ποιον θα είσαι τώρα, δίλημα. Με το Μακεδονικό ή με τον Ηρακλή. Πέντε γκολ θα αναλύσουν την ομάδα του Ανδρώνη. Μείον 200 ευρώ του. Δεν θα σε πει, τι. Ας πει. Πέντε γκολ να ρίξει την ομάδα του Ανδρώνη. Μήπως θα πας εκεί με, τους, με την αυτόνομη θύρα 10 κάνεις και μανούρα να πούμε. Γιατί τα κάνω μανούρα. Ξέρω, θα πας. Ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ θα ήμουν σε μεγάλο δίλημα. Εγώ δεν είμαι σε κανένα δίλημα. Εντάξει, Γρηγόρη. Τα διλήμματα αυτά ανήκουν στην φαντασία σου και στην okay, boy, ό,τι πει. Λοιπόν. Ναι. Υπάρχει οριστική απόφαση. Μάλιστα. Για να μην κοπεί και να μην εκδοθεί κανένα εστίριο για το Λαμία ΠΑΟΚ. Μπράβο. Ας πάνε οι παοξίδες που είναι μάγκες. Ο Πανουργιάς. Άκου εμένα. Ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ναι, είναι πανέξυπνος. Ναι, ναι. Για δύο λόγους. Γιατί. Λοιπόν, πρώτον. Τα δήλωσε, ρε, τα είπα. Η Λαμία, ναι, είναι κοκκινοκρατούμενη. Όχι μόνο, και κοκκινοκρατούμενη. Όλα τα λέω. Φόλη η Λαμία ΠΑΟΚ είναι, ρε. Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι παντού. Λοιπόν. Ναι. Το γήπεδο είναι μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, ναι, να γίνουν πράγματα και θάματα. Άρα δεν δίνει το μάτς. Μισό λεπτό, ρε, ναι, φίλε. Ένα δεν δίνει το παιχνίδι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αφού είναι φίλος της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Λοιπόν. Ή της ΑΕΚ θα είναι κόκκινη ή του Ολυμπιακού. Αυτός έχει πολλές συμπάθειες. Ναι. Λοιπόν. Δεύτερον. Ναι. Αν γίνει τίποτα και τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά την πορεία του Ολυμπιακού. Πώς θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Αν γίνει κάτι, ρε φίλε. Αν γίνει κάτι, δεν θα τιμωρηθεί. Αν πήγαινε κόσμος και γινόταν κάτι. Ναι. Θα υπήρχε αφαίρεση βαθμών. Μάλιστα. Και θα είχε αφαίρεση βαθμών και για τη Λαμία. Ναι. Ο συνυπέτειος γηπεδούχος. Ωραία. Δεν είναι κορόιδο ο Πανουργιάς. Πες ρε κόκκινα απλά. Δεν δίνει το μάτσο, δεν δίνει το μάτσο ο Πανουργιάς και τελειώσαμε. Τελειώσαμε τώρα. Τέσσερα παιχνίδια είναι αυτά τα οποία δεν θα έχει φιλική για αντιμετώπιση ο ΠΑΟΚ. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, με Λαμία και με τον Λάρισα το οποίο τελείωσε. Και την Τρίπολη βάλε μέσα. Δεν ξέρουμε η Τρίπολη εσύ θα κάνει. Εσύ δεν μου έλεγες ότι έψαχνε στο καζίνο ο Μποροβίλος τον Κωνσταντινίδη. Γιατί δουλεύει ο Μποροβίλος στον ΠΑΟΚ. Έγλυφε, εσύ, μου το έγλυφε τον ΠΑΟΚ ο Μποροβίλος για μεροκάματο. Αυτό ξέρω εγώ. Ωραία. Παρακαλούσε την τον ΠΑΟΚ. Λες έτσι και την άλλη του παρακαλούσε τον Κωνσταντινίδη για μεροκάματο στο καζίνο. Τι να σε πω άλλο. Ψέματα είναι. Εμείς θα είμαστε κόκκινα παρόν στη Λαμία. Κακός φίλο μου. Και άσου να πάνε, γιατί άσου. Γιατί κακός. Γιατί, γιατί αν γίνει κάτι. Τι θα γίνει. Δεν θα είναι για καλό τη ομάδα. Τι θα, θα του κάνουν δηλαδή. Θα του τιμωρήσει ο Τσίπρας, ο Βασιλιάδης και ο Γραμμένος. Καλά. Τι θα κάνουν. Τι καλά. Τι καλά! Ο καλός ο άνθρωπος ο Μπάμπης λέει: εγώ δεν θέλω τίποτα για σήμερα. Να τραυματιστεί μόνο ο Λιβάγια και ο Λάζαρος. Ναι, άμα τραυματιστεί ο Λιβάγια και ο Λάζαρος, καλά είναι. Μια θλασούλα να την πάθουν. Παρακαλάνε οι παοξίδες. Να μην παρακαλάνε ρε κόκκινε. Εσείς σταματήσατε το ποδόσφαιρο στο Ζάιτς στο Καφτατζόγλιο. Αυτοί να μην παρακαλάνε να πάθουν μια θλασούλα. Εσείς δολοφονήσατε το ποδόσφαιρο με το Ζάιτς. Συγχαρητήρια μετά από 50 λεπτά εκπομπή είπα ότι η ΑΕΚ παίζει στην Ευρώπη. Τόση ώρα λέγατε για το Ρεάλ Παρί. Ναι. Ρε Στέφανε, καλά σου λέει. Είσαι πολύ άδικος. Καλά σου λέει. Καλά σου λέει. Να σου πω γιατί. Ναι. Που παίζει με έναν αντίπαλο, ναι, που δεν έχουμε εικόνα αγωνιστική εδώ και 2,5 μήνες. Γιατί η City είχε εικόνα 2 μήνες με ποιον έπαιζε. Έπαιξε ένα παιχνίδι. Με ένα παιχνίδι σε 2 μήνες έχει εικόνα. Αυτή είναι εικόνα. Τι το απαντάς. Καλά σου λέει. Η ΑΕΚ παίζει στην Ευρώπη. Ναι. Τι είναι. Τι σύστημα παίζει. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τι θα παίξει. Θα παίξει 4-2-3-1. Καλά. Γιατί θα παίξει 4-2-3-1. Παίξει παραγωγικό ποδόσφαιρο. Γιατί θα παίξει παραγωγικό ποδόσφαιρο. Θέλει να εκπαιδευτεί και στα μικρά μάτς και θα παίξει ένα μεγάλο αντίπαλο έτσι σχέδιο. Δεν θα κρυφτεί. Το αυτό όμως δεν τη συμφέρει γιατί αν δώσει ένταση και ρυθμό η θλασούλα είναι κοντά. Εγώ κακόγλωσσος δεν είμαι. Κακόγλωσσος δεν είμαι. Αλλά λέω ότι ο παρακάλι του ΠΑΟΞΗ είναι 3 θλασούλες και 2 καλά είναι. Λάζαρο, Αραούγο, Λάζαρο. Άμα πάθει θλάσιο ο Λάζαρος τελείωσε η ΑΕΚ. Άμα πάθει Λάζαρο ο Λιβάγια τελείωσε η ΑΕΚ. Τελείωσε η ΑΕΚ. Αυτό περιμένουνε. Τραυματισμό και τέτοια. Γιατί καλά δεν κάνουν. Άσχημα σκέφτονται. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Ναι, αλλά εσύ το Ζάζι τον έφαγε στον Αστράγαλο. Εγώ. Τον τελείωσες εκεί. Ο φίλος σου Αλέφαντος. Ο φίλος μου στον Ηρακλή, για μην τον παίρνατε. Ο φίλος σου Αλέφαντος. Για μην τον παίρνατε. Τι σου κάνω. Κόκκινη έπαιξα χ τότε, ένα διπλό Λίβερο που περιμένω χ Έστερσουτ. Ναι. Και χ Σέλτιξ Ζενίτ. Πες μου τη γνώμη σου. Ναι. Αν παίζει σύστημα, περιμένει. Ναι. Αν παίζει καρφί,
Επειδή προηγείται το παιχνίδι τη Έστερ με την Arsenal, αν τελειώσει εκεί, πα και καλύπτεσαι. Παίζει δηλαδή άσο και διπλό για να πάρει σίγουρα μεροκάματο. Ναι. Δηλαδή είναι κρίμα να έχει πιάσει τόσο καλά σημεία, ναι, και να μην πληρωθεί. Είναι πολύ κρίμα. Αμαρτία. Ναι. Βλέπει ότι πάρα πολλοί κόσμος, ναι, ναι, ασχολείται με την Παρή. Όχι, θα ασχοληθεί με τον Ρόβα του Ηρακλή και με τον Μπαστακό του Άρη. Φυσικά θα ασχοληθεί με την Παρή. Φυσικά θα ασχοληθεί με την Ρεάλ, φυσικά θα ασχοληθεί με την Μπαρτσελώνα, φυσικά θα ασχοληθεί με την Μπενφίκα, φυσικά θα ασχοληθεί με το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. Με τι να ασχοληθεί δηλαδή, με τον Βαλεριάνο. Άκου μήνυμα. Και τον Παναγιωτούδη. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερες, για λέγε. Αυτό που σου λέει ο Ραπτόπουλος για το Μακεδονικό Ηρακλής, το είπε και γέλα χθες το βράδυ ο γιος της Ιρωνίας ο κτηνίατρος. Ναι. Μην ασχολείσαι, αδερφέ, με τύπους που αλλάζουν ομάδα 40 και πάνε κόντρα σε όλα, ναι, γιατί γουστάρουν το βρίσιμο. Τον έχετε κάνει ήρωα στο σταθμό. Ναι. Τι μαθαίνει κανείς. Τι μαθαίνει κανείς. Ο λαός απέτησε και ο άλλος το είπε να πάει. Ο λαός ποιος είναι. Ο λαός μας από εδώ. Ποιος μηνύματα, αυτά, συνθήματα. Κανένα μήνυμα δεν κανένα είδα. Μήνυμα. Κανένα σύνθημα δεν είδα. Εγώ θέλω να σε ακούσω στο Μακεδονικό Ηρακλής. Τώρα τι να πω. Εντάξει. Τι φοβάσαι να πας, τρέμεις. Εγώ θα χαιρόμουν, ρε. Θα χαιρόμουν να κάνω μια τέτοια αναμετάδοση. Δεν ασχολούμαι με αδερφές. Αδερφές ποιος είναι. Δεν ασχολούμαι με αδερφές. Είναι αδερφή ο γιατρός. Μάλιστα. Δεν είπα κανέναν. Ναι. Είπα δεν ασχολούμαι με αδερφές. Δεν ξέρεις με αδερφές. Μάλιστα. Εντάξει. Και στο Άγιον Όρος τι έκανες τόσα χρόνια. Δεν ασχολούμαι. Εσύ τι λες ότι έχεις στο Άγιον Όρος, δηλαδή αδερφές. Όχι, ρε, είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Τότε για πες. Αφού είσαι καλός άνθρωπος, γι' αυτό λέω. Γιατί αφού είσαι τόσο καλός άνθρωπος, γιατί μιλάς έτσι αυτό. Ο νου σου πάει στο κακό. Δεύτερη κίτρινη είναι και στο πέναλτι το δεκοκοινό όπως και στο θέα του Νεϊμάρ. Ισχύει. Είναι φυσικά. Γιατί δεν τα έδωσε στο Σέλσον. Αν το... Γιατί μα δεν το... αυτό δείχνει. Ναι, ναι. 38. Πολύ ωραία επισήμανση. Ναι, καλά σου λέει. Δεν το έπεσε όμως. Ο διαιτητής όμως επειδή είναι πονηρός. Ναι, 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 ναι. Και επειδή έχει λερωμένη τη φωλιά του. Ναι. Δεν τον βγάζει δεύτερη κίτρινη. Αυτό δεν σε προβληματίζει. Άρα δικήθηκαν και οι δύο. Εγώ λέω ότι δεν δίνεται και πέναλτι. Δεν δίνεται πέναλτι. Πώς δεν δίνεται πέναλτι. Αφού τον πιάνει με τα χέρια, το σκουντάκι και τον ρίχνει κάτω ο ανόητος. Πώς δεν δίνεται πέναλτι. Όσο για του Ράμος, δεν υπάρχει να μην είναι πρόθεση. Θες, το χέρι πάει στην μπάλα, όχι η μπάλα στο χέρι. Μέσα πήγαινε η μπάλα, ρε. Μέσα πήγαινε. Είναι πέναλτι. Μέσα πήγαινε. Γιατί λέει ότι δεν είναι έτσι, λέει και είσαι άσχετος. Ναι. Okay. Όχι, πες όπως με βολεύει το λέω. Ο κανονισμός λέει όταν πάει, όχι, η μπάλα στα δίχτυα. Και εμένα με βολεύει, πες να το πω έτσι. Άμα πάει, πάω ο Ολυμπιακός και είναι, θα το ρε, πω αλλιώς. Θα πάρω τα λεφτά πίσω εγώ. Όχι. Τάχασε. Τέλειωσε. Τι να κάνω. Πάει. Εγώ λέω τι είδα. Όχι, είδες και ότι η Παρή δεν είναι η ομαδάρα η οποία παρουσιάζεται και να την τρέμει ο κόσμος. Δεν πόνταρα την Παρή που είναι ομαδάρα. Αλλά είπα ότι η Παρή είναι πολύ καλή ομάδα, ναι, και είναι χάλια η Ρεάλ. Τέλειωσε. Ο τίτλος μου ήταν ξεκάθαρο. Μην φωνάζεις, ρε κόσμος. Όχι, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, με συγχωρείς. Ναι. Εδώ. Ναι. Δηλαδή με συγχωρείς. Να μαθαίνετε ελληνικά. Ναι. Είναι τόσο απλό. Ναι. Λέω ξεζουμισμένη η Ρεάλ. Τελείωσε, πάει. Δηλαδή στο γήπεδο δεν το είδες δηλαδή, αυτό. Δηλαδή. Δεν το είδες αυτό που δεν γράφω. Την είδα ξεζουμισμένη τη Ρεάλ. Εγώ αυτό δεν είπα. Την έκανα σκάσμο ευκαιρίες ή. Δεν την είδα. Την πάρει για να την πάρει το δίκτυο. Τι άλλοι κάνανε ευκαιρίες. Είναι η Ρεάλ που ξέραμε πέρσι και πρόπερσι. Όχι. Ισχύει αυτό που λέω. Τρία έφαγε όμως. Ισχύει αυτό που μπάλα λέω. Είναι, ρε φίλε. Μπάλα είναι. Λοιπόν, είδα την κυρία Τζόρτζια. Είχα συνομιλία. Σε κέρασε κανένα πακέτο τσιγάρα. Όχι. Και μου είπε κακώς με βρίζουν οι φίλοι του Άρη. Και εγώ θα βρω λεφτά και θα τον σώσω τον Άρη, λέει, και θα σώσω. Έτσι με είπε. Τον άντρα ποιον? Τον άντρα που έχει. Ποιον? Το Λάσκαρη. Έχω, λέει, ρευστό, είναι μπλοκαρισμένα κάποια αυτά. Πες να μην βρίζουν, λέει, εύκολα, λέει, βρίζουν οι Αριανοί. Έτσι με είπε. Καλά, εγώ ξέρω, δεν έχει να πληρώσει την εγκυτική ο άντρας. Ναι. Τα 200.000. Να σπουλήσει το δαχτυλίδι. Και για την ίδια κάποιο φίλο, λέει, πληρώσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, λέω. Ναι. Πάντως αυτά τα καραγκιοζλίκια που λένε οι Αριανοί. Η πολιτεία να αναλάβει, αυτά είναι βλακίες. Τα έχουμε πει χιλιάδες χρόνια. Άμα δεν ήταν ο Ερασιτέχνης να ελέγξει, που είχε αργά αντανακλαστικά, και ο Ερασιτέχνης Άρης ήταν σαν το Ζήτουλα, να πούμε, να τα πούμε και αυτά ένα λεπτό. Δώσε και εμένα μπάρμπα και πληρώστε με και Μούγκα τόσα χρόνια. Εντάξει, Μούγκα ο Ερασιτέχνης, να καθαρίσει, λέει, τώρα ο Βασιλιάδης. Καμιά δουλειά δεν έχει ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης έπρεπε να τον ενημερώσει ο κύριος Ψηφίδης, να του πει αυτοί είναι λοποδίτες, κοιτάξτε, ξέρω εγώ τι θα κάνετε κτλ. Τώρα είναι αργά. Και οι ανακοινώσεις που βγάλατε είναι αργά και οι αναθεματισμοί που βγάλατε είναι αργά. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, μας έχεις πλήξει, λοιπόν, να πούμε. Παρασκευή 16. Έλα. Και Σάββατο 17. Ο Πετρόπουλος. Στην εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών θα έχετε ευκαιρία να δείτε όλα τα μοντέλα της McCormick. Εγκαινιάζεται η συνεργασία Σκιάδης Βαλοδήμος με την εταιρεία Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Και όλα τα McCormick θα είναι για τους φίλους από τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κλικής, Χαλκιδικής και Κοζάνης.
Αλφα Μητρία κενό, Ηρακλής ή Μακεδονικός, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Τώρα τι να μιλήσω με την κομματάρα από εδώ, αφού η Χάλτ είναι καψούρα, δε φίλε. Εδώ είμαστε στο Μετρόπολη 95,5, εδώ που είστε κι εσείς και σας περιμένουμε στα 390. Δύο γραμμές είναι ελεύθερες, 2310-90-90-90. Αλφα Μητρία κενό, Μακεδονικός ή Ηρακλής, ό,τι θέλετε. Ονοματεπώνυμο στο 54-344, προκειμένου να εξασφαλίσετε 7 εισιτήρια για τον αγώνα του Μακεδονικού με τον Ηρακλή την Κυριακή στις 3. Να πω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση, την καλύτερη τιμή και θα γίνει οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών. Στο listopart.gr, www.listopart.gr, θα βρείτε τα ανταλλακτικά τα οποία θέλετε. Όπως επίσης μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές δίνονται με 150 ευρώ. Δεν μου λες πόσοι στείλανε? Δύο. Δύο. Αρχή τι ομάδα λες να είναι αυτή? Μακεδονικός ή Ηρακλής? Τώρα τρεις. Σήκαλε. Πες τον κόκκινο λέει να διαβάσει στο Facebook την ανακοίνωση της σειράς 4 στο 1926.gr για το μάτς με τη Λαμία το Σάββατο. Είναι ωραίο. Θα το διαβάσω. Okay. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Συγγνώμη, Ραυτόπουλε, αυτό που είπες για το σύνδεσμο του Super 3 σου φάνηκε αστείο. Ποιο σύνδεσμο, δεν κατάλαβα, ξαναπες, ότι. Τα κουπόνια τα κάνει ο σύνδεσμος. Τα κουπόνια τα κάνει ο. Ο σύνδεσμος. Δεν τα κάνει ο Ψηφίδης. Όλοι μαζί τέλος πάντων. Γιατί όλοι μαζί, εγώ ξέρω ο Ραστέχνης τα κάνει. Όλοι μαζί προσπαθούμε σε αυτό το πράγμα. Μην κολλάς εκεί. Εσύ είπες κάτι πολύ άσχημο. Τι είπα εγώ. Δεν είσαι σίγουρος ότι όλα τα λεφτά θα πάνε εκεί πέρα. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος, όποιος και αν κάνει έρανο. Και ο Αϊθαράπης, ναι. Βέβαια, και ο Αϊθαράπης θα κάνει. Συνέχεια ποιον βάζει, το Super 3 ή τις άλλες θύρες? Ποιες θύρες? Το σύνδεσμο της θύρας 4 και ούτω καθεξής. Όλες τις θύρες για μένα το ίδιο είναι. Όλες τις θύρες για σένα το ίδιο είναι. Ναι. Και το Super 3 γιατί το πιπηλάς κάθε φορά? Εσύ τι είσαι, εγκόμενα του Super 3, ποιος είσαι εσύ δηλαδή? Αριανός είμαι εγώ. Είσαι αριανός ή σου περάσεις? Αριανός είμαι. Είσαι αριανός. Και γιατί ναι. Φορτώνεις δηλαδή, επειδή είπαμε ότι. Ναι, ρε, να πάνε τα λεφτά στους παίκτες, είπαμε. Δεν είπαμε ότι θα τα φάτε τα λεφτά, εσύ έχεις τη μύγα. Εγώ δεν έχω καμιά μύγα. Άμα δεν έχεις τη μύγα, τι στεναχωριές. Ασχολείς συνέχεια. Ασχολούμαι συνέχεια γιατί στον Άρη ειδικότερα έχουν γίνει πολλές χεριές γι' αυτό. Έχουν γίνει. Δεν γίνονται. 4 χρόνια έχει γίνει καμιά χεριά. Τι ξέρω, ρε φίλε. Μπάσκετ χρεωμένο. Πού πήγαν τα λεφτά, δεν ξέρουμε. Ποδόσφαιρο χρεωμένο. Ερασιτέχνη χρεωμένο. Να μην πούμε δηλαδή, προσέξτε τα λεφτά πάνω στου παίκτε. Τα λεφτά θα πάνω στου παίκτε. Να σου πω κάτι. Μην πετά υπονοούμενο. Έλληνα καλαθοσφαιριστή μου είπε, ρε Ραπτόπουλε, κάνε μια αυτή λέει να μα δώσουν τα λεφτά. Να είμαστε σίγουροι. Τα δώσατε τα λεφτά, πήγανε. Τα λεφτά θα πάνε, ρε Ραπτόπουλε. Θα πάνε, αυτό λέω. Επειδή από χθε δεν πήγανε, αυτό λέω. Το ταβαντζιλίκι τη διοίκηση δεν το βλέπει. Βρε, ποιο δεν το βλέπω. Εγώ το είδα 5 μήνε πριν από σένα. Εσύ ξύπνησες τώρα το Φεβρουάριο εσύ. Από Λίθαργο. Εσύ ξύπνησες από το Λίθαργο. Φίλε, όταν σου φέρω το Γιαννάκι, δούριο ύπο του Λάσκαρη, πληρωμένο από εταιρεία, εσύ ξύπνησες από Λίθαργο το Φεβρουάριο. Ο Γιαννάκης χωρίς λεφτά προσπαθεί να βγάλει τη χρονιά. Ο Γιαννάκης θα πήρε τα λεφτά. Από εταιρεία, κορόιδο. Πληρωμένος είναι. Και τι είδες, εσύ δεν είπες ότι είδες τον Άρη για να κάνει διαφήμιση και να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Ναι, αλλά πληρωμένος είναι. Πληρωμένος είναι, αλλά εσύ τι έλεγες, θυμάσαι. Ο Άρης είναι έτοιμος να πέσει όμως. Ποια διαφήμιση είναι αυτό που λέει? Γιατί δεν είναι έτοιμος να πέσει ο Άρης? Λάθος έκανα. Άκου, φίλε. Περίμενε λίγο. Άκου λίγο, άκου λίγο. Έχεις δίκιο για τον τρόπο που μιλάει απαξιωτικά για το σύνδρομο. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά έχεις άδικο γιατί. Απαξιωτικά μιλάω για το σύλλογο. Σταμάτα, ρε κόκκινε. Θα τελειώσω. Σταμάτα λίγο. Εγώ απαξιωτικά μιλάω για το σύλλογο. Και λέω ότι παιδιά, δώστε τα λεφτά, μην έχουμε πάλι καμιά διαμαρτυρία. Αυτό είπα. Αλλά σε προειδοποίησε για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Το είχε πει. Δεν είχε πει ότι είναι. Δεν είναι αξιόπιστο τέλο πάντων. Συμφωνώ. Το έχω ακούσει. Αλλά το σύνδεσμο να μην τον πει πειλάει τόσο πολύ στο στόμα του. Φτάνει.
Γιατί ο σύνδεσμος κάνει τον έρωνο, εγώ ξέρω ο ερασιτέχνης τον κάνει. Ρε φίλε, ο σύνδεσμος εισπυρώνει τον κόσμο, όχι ο ερασιτέχνης. Άλλο αυτό ρε παιδί μου, τα λεφτά ποιος θα τα πάει στους παίχτες. Ο ερασιτέχνης. Τι δουλειά έχει ο σύνδεσμος με τον ερασιτέχνη, ρε. Τα λεφτά δεν θα τα πάει άνθρωπος του ερασιτέχνη. Μην το πας το θέμα εκεί που θέλει. Λοιπόν, τέλος, να είσαι καλά. Το ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά υπάρχουν παραδοσιακά αθλήματα που δεν υποδηλώνει πως το ποδόσφαιρο στην Αμερική δεν έχει άνοδο. Τα γήπεδα είναι γεμάτα. Εξάλλου μιλάμε για ένα πρωτάθλημα. Ποιος το στέλνει αυτό, λειτουργεί, ποιος το ο πιο αρμόδιος άνθρωπος. Ποιος είναι ο αρμόδιος άνθρωπος. Να μας πει σε ποια θέση είναι το ποδόσφαιρο. Θα μας το πεις αυτό. Η εξέλιξη λειτουργεί το πρωτάθλημα εδώ και 10 χρόνια. Πε τον άνθρωπο. Την εξέλιξη που κάνει εδώ εμείς στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να τη δούμε. Ρε τον άνθρωπο, το όνομά του πώς το λένε. Γιάννη. Στείλε μας ένα μήνυμα και πες μας. Το ποδόσφαιρο είναι στην 10η θέση, στην 12η θέση. Μη μας ζαλίζεις τον έρωτα μεσημεριάτικα. Πάμε παρακάτω. Θύχτηκε ο άλλος γιατί είπα ο ερασιτέχνης να πάει τα λεφτά. Γιατί ο ερασιτέχνης τόσα χρόνια τι έκανε δηλαδή, πήγαινε τα λεφτά. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το να. Κυρία είναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Είμαι η Μέρη, από Σεκές παίρνω. Ναι. Είμαι οπαδός ΣΑΕΚ. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω από προχθές. Πήρε μέταλλο η φωνή, το άκουσε η γυναίκα. Ναι, μάλιστα. από προχθές προσπαθώ να πάρω, δύσκολο να βγάλει γραμμή κάποιος. Ναι, είναι ο κόκκινος μεγάλος, Larry King γι' αυτό, ναι. Ναι, είναι, είναι. Τι. Λοιπόν, όχι μόνο που είχα ακούσει έναν οπαδό προχθές που έλεγε την ΑΕΚΑ ΕΚΑΚΙ, αλλά από πολλούς οπαδούς, παοξίδες το ακούω αυτό. Και κούλα που μας αποκαλούν. Να σας ρωτήσω λίγο. Κάντε ένα διπλό με στην Τούμπα, πάρε το πρωτάθλημα να μην σε ξαναπούνε κούλα. Θα το κάνω, είναι βέβαιο. Κάντε, δεν είναι καθόλου. Λοιπόν, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Δύο χρόνια απουσίαζε η ΑΕΚ, οκ. Πώς είπατε. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε στα δύο χρόνια που έλειπε η ΑΕΚ. Φεύγει ένας βασικός αντίπαλος, έτσι. Ναι. Δεν πήρε τίποτα, όχι. Δεν πήρε. Τίποτα. Δεν πήρε. Λοιπόν, η ΑΕΚ την πρώτη χρονιά που ανέβηκε πήρε και τίτλο. Ναι, αλλά έφαγε τα λεφτά από τους παίκτες. Τα φάγατε κι εσείς τα λεφτά. Ορίστε. Λέω κυρία, λέω, τα φάγατε τα λεφτά κι εσείς από τους παίκτες. Τα φάγατε από το δημόσιο, τα φάγατε τα λεφτά. Εξηγιανθήκατε και ήρθατε πάρα πολύ δυνατά. Θα έρθω και εκεί. Είστε δηλαδή στιγματισμένοι, να πούμε, καταλάβατε. Υποτίθετε τώρα, Κωστή, ότι εσύ υποστηρίζεις την ΑΕΚ. Ότι σ' αρέσει η ΑΕΚ, έτσι σε έχω. Φυσικά μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω λίγο και φυσικά και θα την παραθέσεις και θα μιλήσεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έφτασε η ΑΕΚ να ανέβει για να έθεσε τελικό μαζί της και να πάρει το κύπελλο όπως όλοι ξέρουμε. Μάλιστα. Φέτος φυσικά για το πρωτάθλημα, όπως ήταν στη Μενιά το κύπελλο το περσινό και έλεγα ότι το γάβρο θα τον περάσουμε. Ναι. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όμως κύπελλο δεν θα πάρουμε. Επειδή ο Σαββίδης ρίχνει φράγκα στην κρίση, στην Ελλάδα της κρίσης, έπρεπε να του δώσουν ένα δωράκι, όπως το περσινό κύπελλο. Οπότε, αν πάρουν το πρωτάθλημα, αν λέω, πάλι θα είναι γι' αυτό, για να του δώσουν ένα δωράκι, αν το πάρουν. Λοιπόν, γιατί δεν δίνει και ο δικός ο πρόεδρος λεφτά να είναι λίγο σπάνκος, συγγνώμη. Θα σου πω λίγο. Συγγνώμη, θα ολοκληρώσει, αλλά αυτό που λες είναι πρώτον μηνύσιμο και δεύτερον. Γιατί είναι μηνύσιμο, αν είναι έτσι, μα όταν ο Κωστής δηλαδή, λέει ότι πιστεύει... ο Τσίπρας, ναι. όταν λέει ο Κωστής ότι ο Τσίπρας, ή όπως ακούγεται, ότι φέτος ήρθε η ώρα να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι παράξενο. Καλά, αυτό άμα το λέει για τον Ολυμπιακό, εδώ θα κλαίγαμε, αλλά τι να κάνουμε, του ΠΑΟΚ είναι ο Τσίπρας. Ναι, ο Τσίπρας όμως είπε ότι ήρθε η ώρα να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, φέτος θα και η μοναδική αλήθεια που λένε για πρωτάθλημα, λένε ας το πάρει, δεν θέλουμε κυπελάκι. Δηλαδή πέρσι τρελαθήκανε να πάρουν κύπελο και τώρα φέτος έγινε κυπελάκι. Έγινε κυπελάκι. Ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, λογικό είναι. Θα διαφωνήσω, βασικά σε μήνα Φλεβάρι, για μένα η ΑΕΚ, η χρονιά η φετινή είναι επιτυχημένη. Διότι Φλεβάρι μήνα είμαι με τα δυο πόδια στον τελικό, παίζω Ευρώπη που είναι η μοναδική ομάδα που εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χτυπάω πρωτάθλημα, δεν έχει τελειώσει κάτι και μπορεί, όπως έλεγε ο Κωστής για θλάσεις, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάθει, οι βασικοί του να πάθουν θλάσεις και να βγουν έξω. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Ποια? Ότι ο ΠΑΟΚ δίνει ένα παιχνίδι κάθε 7 μέρες
Και η ΑΕΚ δεν είναι. Εμένα δεν θα με πειράξει αν η ΑΕΚ φύγει. Να τελειώσω. Αν η ΑΕΚ φύγει από, από την Ευρώπη. Ναι, επιτρέψτε μου να τελειώσω. Ναι, ναι. Η ΑΕΚ δίνει ένα παιχνίδι κάτι 4,5 μέρες. 4,5 μέρες. Ξέρετε τη διαφορά. Και τόσο... φαντάσου που λέτε ότι θα ξεφουσκώσει και δεν έχει ξεφουσκώσει. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Μισό λεπτό λίγο. Μιλήσατε... Είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Λοιπόν. Έχω ακούσει πολλούς να έχουν πάρει, να έχουν ξαναπάρει. Θέλω να πω κάτι για το Μελισανίδη. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι. Που όλοι τον αποκαλούν κάβουρα. Για μισό λεπτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, εσείς θέλετε να μπείτε να εμπλακείτε σε μια επιχείρηση, έτσι, την οποία έχει οποιοδήποτε χρεωμένη. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή να πληρώσει, να μην το πω έτσι χοντρά και με κλείσετε, γιατί να πληρώσει σπασμένα αλωνών. Δηλαδή, και μη μου πείτε ότι πλήρωσε ο Σαββίδης, καταρχήν όπως έχω ακούσει και το είπε και ο Κωστής, είναι με δάνειο. Που αν φύγει ο Σαββίδης. Κυρία μου, δεν τα πήρε από τράπεζα τα δάνειο. Λάθος κάνετε. Δάνειο είναι, ρε. Πέρα από αυτό, πέρα από δική του εταιρεία. Δάνειο είναι, αυτό δεν είναι δάνειο, λάθος κάνετε. Δάνειο είναι. Εσύ πιστεύεις ότι αν ο ΠΑΟΚ χρωστούσε 100 και βάλε που χρωστούσε η ΑΕΚ θα τα πλήρωνε ο Σαββίδης. Δεν τα χρωστούσε όμως. Πω, καλά τα λέει. Να είστε καλά. Άκου λίγο και κάτι από τον Best. Ο Best ποιος είναι. Γάστη φιλή. Δεν με αφήσετε να μιλήσω. Και μιλάς 5 λεπτά. Και είναι απαράδεκτο για τους υπόλοιπους. Το ότι είσαι γυναίκα δεν αλλάζει κάτι. Γιατί έχεις από τον Μπες τώρα σε εγκαλεί στην τάξη και σου λέει πάνε να κάνεις κανένα παστίτσιο. Πατάτε στο φούρνο κάνω. Καλή όρεξη τον τυχερό που θα τη φάει. Στον επόμενο. Είναι γυναίκα, δεν είναι γυναίκα, αλλά τη μεταλλική φωνή την κάνεις να πούμε. Η φωνή μου είναι μεταλλική. Τι να κάνω. Άμα βγει κανένα αρκουδιάρη δεν είσαι. Ωχ, καρίζεις. Τώρα με τη γυναίκα. Με τον Γάλλο μιλάω γαλλικά. Με τον Άγγλο γαλλικά. Με τον ζώο δίπλα μου. Ο Κουλιανός λέει: αν σου αναφέρω ποιοι παίζουν στην Αμερική μπάλα, λέει αυτή τη στιγμή θα τραπείς που σχολιάζει ελληνικό ποδόσφαιρο, γλυκό μου κουμπαράκι. Και έχει εδώ μερικούς να πούμε και λέει: μπράβο, ρε Νικόλα. Πες λέει: αναφέρω ενδεικτικά, λέει: Τζοβίνκο, Βαν Ίντερ Βιλ, Τζοβάνι στο Σάντος, Αλεξανδρίνη, Ντάιβιντ Βέγκερ. Δεν τους ξέρει, ρε Κουλιανός. Ναι, ναι. Παίκτες που εδώ έρχονται μόνο για διακοπές, λέει. Ναι, σε τι ηλικία, Νίκο μου, σε τι ηλικία. Πάμε στον κόσμο, ναι, μάλιστα. Έλα, Μακεδόνιος. Έλα, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Πες το γρήγορα. Έχεις χαιρετισμούς από το χοντρό, από την Όρμα, από τον Διόνυσο. Ήμουν χτες το βράδυ εκεί, φάγαμε, ήπιαμε. Δώσε χαιρετισμούς στο φίλο μου, λέει. Να είναι καλά, ο Αλβανός. Ο χοντρός. Α, ο χοντρός. Εμείς τράμε στην Πιμπούρε, φίλε. Δεν ξέρω, εμένα έτσι με είπε. Και εκεί τα γούστα μου με τον Κωστή διαφέρουν. Εγώ τώρα είμαι εδώ λίγες μέρες. Κάνω διακοπές και σήμερα κότυψα με έναν εδώ να γίνει ο χαμός. Καλά, με συγχωρείς. Πότε δουλεύεις, ρε Λευτέρη, πες μου ειλικρινά. Πότε δουλεύω, ναι. Όταν έχω όρεξη, όταν δεν έχω όρεξη. Τι θα τα κάνεις στα λεφτά, ρε φίλε. Λοιπόν, φίλε, γι' αυτό επειδή. Γιατί δεν βρεις μια τσούπρα να την παντρευτείς, να τα τρώει αυτή, να περνάς και εσύ καλά. Έχω βρει και περνώ καλά, ρε, εντάξει. Γιατί δεν το αποκαταστήσει το κορίτσι. Τελειώνεται, παιδιά, τα σάλια. Τελειώνεται. Επειδή φίλε, η ζωή είναι μικρή και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουμε άλλο. Πάμε, επόμενη γραμμή, άστο στις διακοπές. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Γεια σας. Γεια σας. Με τον Γρηγόρη θέλω να μιλήσω. Παρακαλείστε, κύριε, μάλιστα. Γρηγόρη, ναι. Πρέπει να βρεις κάποιον τρόπο να σταματήσεις το διπλανό σου να λέει αυτές τις απόψεις για το Άγιον Όρος. Δεν ξέρω τι τρόπο θα βρεις, πρέπει να σταματήσεις αυτό το πράγμα. Τι είπαμε για το Άγιον Όρος. Έχει παραγίνει, τις απόψεις θα τις κρατήσει για το σπίτι του. Κράσε μας καημένα τώρα που θα μιλήσεις με τον Γρηγόρη, θεούσα εσύ τώρα. Ε θεούσα, τι σε θίξαμε. Ε θεούσα τώρα, το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος υπάρχει εκκρεμότητα με τον Εφραίμ. Με τον Εφραίμ, με τον Εφραίμ. Ωραία, σε ρωτάω, εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή πρέπει να του ράψω το στόμα. Ναι, δεν μου ράψεις το στόμα. Σε ρωτάω. Φίλος σου είναι εκτός εκπομπής, θα του τα πεις όμορφα. Σιγάρ τα αίματα, ρε. Σιγάρε. Σιγά, σιγά θεούσα, εσύ τεμπέλα. Σε ρωτάω πάλι. Τεμπέλα εσύ. Σε ρωτάω πάλι. Τεμπελόσκυλο. Εσύ τι προτείνεις. Τι προτείνεις. Να του κάψουμε Γρηγόρη, το σπίτι. Γρηγόρη, πιστεύω να είμαι κατανοητός. Είσαι πολύ κατανοητός. Λέω εσύ τι προτείνεις. Να του κάψουμε το σπίτι όπως κάνανε παλιά. Να φύγεις από δίπλα του. Να φύγω. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Ναι, φύγε από δίπλα. Γιατί αν θα φύγω θα αλλάξει. Θα σωθεί η ψυχή σου. Δεν θα πας στον κιάδο. Βρε άνθρωπο του. Δεν θα πας στην κόλαση. Αν θα φύγω, τι θα αλλάξει. Δεν θα πάει στην κόλαση, αυτό λέει. Τώρα θα πάει στην κόλαση. Αν θα φύγω, τι θα αλλάξει. Δεν θα πάει στην κόλαση. Άστον, εσύ. Δεν θα πάει στην κόλαση, να σωθείς, λέει, να σε σώσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Σε ρωτάω κάτι. Τι άμα κάνεις, φίλε. Αν θα φύγω, τι άμα κάνεις, τι θα αλλάξει. Τι άμα κάνεις, φίλε, ντά θα μας κάνεις. Τι άμα κάνεις, ντά. Για να προσβληθεί κάποιος. Σιγά, σιγά μας κάνεις, ντά. Για να αισθανθεί προσβεβλημένος κάποιος. Ναι, ναι.
Πρέπει να πω κάτι μηνύσιμο. Πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο. Υπάρχει κάτι μηνύσιμο. Δεν μπορεί ο Ραπτόπουλος και ο εκάστοτε Ραπτόπουλος να προσβάλλουν το όρο. Δεν προσβάλλει κανείς. Δεν μπορούν. Δεν προσβάλλει. Είναι κάτι μηνύσιμο που λέμε. Κάτι μας μήνυση. Επειδή όμως δεν Αλφα Μητρία κενό. Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 54-344 για το παιχνίδι του Μακεδονικού με τον Ηρακλή. Εγώ τι ρώτησα για παρακαλώ. Τώρα. Ήταν ένας άνθρωπος εχθές μας πήρε τηλέφωνο, πουλάω λέει. Πώς τα λένε. Κομποσχίνια. Κομποσχίνια. Του λέω αποδείξεις πληρώνεις. Λέει όχι. Αυτό όχι πληρώνεις, δεν κόβεις. Κόβεις, λέει όχι. Αυτό ρώτησα. Άμα δεν κόβει αυτός, εγώ γιατί να κόψω. Καλά, δεν λέω ρε Γρηγόρη, τι είπα τίποτα για το όρο Σινά. Λέγε, πάμε, άντε, άντε. Σε πήραν τηλέφωνο τη Μάρκα να μάθεις τελικά αν αυτό που έδωσε στον αέρα ισχύει ή όχι. Γελούσε εδώ όλος ο κόσμος. Όπως το παρουσιάζεις. Τι όπως το παρουσιάζεις. Μόλις ήρθα εδώ, με μου πολλά, λέει. Με πολλά γελάς. Και όταν γίνονται, τώρα λες, μαλώνανε στο γυμναστήριο. Όταν στο είχα πει πριν από 8 χρόνια, όταν τα παιδιά ήταν Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Μάτσε. Ναι, κουραστικός είσαι. Βέβαια. Είπες εχθές. Ότι μίλησε σε ένα υπόγειο στη Μαδρίτη και αυτά σου είπανε είναι, και γελούσαν εδώ. Επειδή εντάξει. Δεν νομιμοποιούμε γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο. Λέω λοιπόν τα υπόγεια στην Ισπανία. Τι είπα, τα υπόγεια. Λένε ότι η μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Παρή. Ποια υπόγεια είναι αυτά. Στην Παρή. Πάμε ρε, είσαι βλάκα. Εγώ είμαι βλάκα. Να μην ρωτήσω που είμαι βλάκα. Καταρχήν δεν αφήνω τον άλλο να διατυπώσει την άποψή του. Ποιο είναι ο άλλο. Αυτό που με έβριζε. Να σηκωθείς να φύγεις. Φύγε ρε. Λέω κάτι και δεν με αφήσεις να τελειώσω. Ναι, μη, λέγε. Δεν με αφήσεις. Λέω λοιπόν, ναι. Τα υπόγεια στην Ισπανία ναι, ναι. Λένε ότι ο Νεϊμάρ σε 2 χρόνια θα είναι στη Ρεάλ. Ναι. Και ότι επειδή ήταν πολλά τα λεφτά για να τα δώσει η Παρή. Μάλιστα. Ναι. Τα δώσανε Ρεάλ και Παρή. Οπότε. Λογιστική, λόγοι, τι είναι. Αυτά δεν αποδεικνύονται. Ναι. Θα φανεί σε 2 χρόνια. Ναι, αλλά είπε εδώ χθες ο Ζαΐρης. Πήραν τηλέφωνο χθες το βράδυ, λέει από τη Μάρκα. Δύο δημοσιογράφοι. Ναι, οι οποίοι λέει χάσανε τη δουλειά του γιατί του πήρε την είδηση. Εσύ το είπες. Αυτό με είπε ο Ζαΐρης. Εσύ το είπες. Πάμε επόμενη γραμμή. Πολύ έξυπνο χιούμορ. Χιούμορ. Ναι. Χιούμορ. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, ναι. Ναι. Δεν αποδεικνύεται. Μάλιστα. Γεια σα. Γεια σα. Πε για το όρο. Ναι. Έλα Κωστή. Έλα φίλε. Λοιπόν, από το 50 μέχρι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο γίναν 17. Η Αμερική έχει συμμετοχή στα 10. Ναι. Δεν σου λέει τίποτα αυτό. Όχι. Η Ελλάδα έχει 2. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Και μάλιστα το 94 10-0. Εντάξει, το ψηφίες. Η Αμερική απέκλεισε την Ιταλία από όμιλο και... Η Βραζιλία ύβρωσε με Ρονάλντο, Ροναλντίνιο και Ριβάλντο ναι. Να την κερδίσει 1-0. Η Ελλάδα αν παίξει με την Αμερική θα χάσει που την υποτιμάς. Δεύτερον, ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς. Σε ποια ομάδα δουλεύει ο μεγάλος ο προπονητής? Σε καμία ομάδα. Μπράβο. Είχε τον ΠΑΟΚ εφαλτήριο. Το ότι δεν δουλεύει σε καμία ομάδα δεν σου λέει τίποτα αυτό? Δεν είναι καλό μάνατζερ. Α, δεν είναι καλό μάνατζερ. Ρε κύριε Κώστα, δεν το γνωρίζεις. Πρέπει να έχει απάντηση για όλα. Δεν είναι καλό μάνατζερ. Δηλαδή για το λεμονί, πρόσεχε κύριε Κώστα, για το λεμονί έλεγε πού είναι ο λεμονής και τι έκανε στην καριέρα του. Για το φίλο του, σε εισαγωγικά, τον Ίβιτς, γιατί δεν είναι φίλοι, δεν λέει τίποτα, δεν είναι καλό εγώ μάνατζερ. Εγώ λέω ότι δεν αξιολογείται και γι' αυτό δεν έχει δουλειά. Επίσης, Γρηγόρη, σε σένα θέλω να αναφερθώ. Είπες πολλές φορές, πιστεύω να μην το εννοούσες, ότι ευτυχώς που βγήκε ο Μέση για να ξεπεράσει τον Χατζηπαναγή. καλά, ήταν πιωμένος. Το εννοείς αυτό που λες. Λέω, ο άνθρωπος ο οποίος ξεπέρασε τον Χατζηπαναγή σε φαντασία είναι ο Μέση. Βέβαια, ο Μέση. Βέβαια κύριε Κώστα, έλα. Ο Μέση τρίπλενε τον Κατσικογιάννη. Τον Πατσινίλα και ξέρω και εγώ. Το Στυλιανόπουλο. Ο Χατζηπαναγκής χρόνια... Ευρώπη δηλαδή, ο Φουκαράς. Με 30 χρόνια, ο Φουκαράς, με 30 χρόνια διαφορά θα ήταν η αεροσιλία να πω οτιδήποτε. Ο Φουκαράς, ο Φουκαράς έπαιξε στον Ηρακλή και δεν τον είδαμε στην Ευρώπη. Λοιπόν, Γρηγόρη, ναι. Με τον Πάλα, όποτε έπαιξε δεν ακούμπησε την μπάλα. Και λοιπόν. Μάντουμάν, λέω εγώ. Και ο Μέση στη Νότια Αφρική. Με την Ελλάδα που δεν ακούμπησε μπάλα και έκρινε στο διαιτητή συνέχεια τα μαρκάρηματα που του κάνει. Ο Μέση συνέχεια μας δείχνει ποιος είναι. Κύριε Κώστα, σας λέω και πάλι. Ο Μέση όταν έπαιξε εναντίον της Ελλάδος το Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής δεν ακούμπησε μπάλα. Μιλάτε για ένα παιχνίδι. Ναι. Εσείς μου μιλάτε για ένα παίχτη, για τον μπάλα. Αλλά την έφεσε στον τελικό την Αργεντινή. Και εσείς μου μιλάτε για ένα παιχνίδι. Ρε, συγκρίνει το Μέση με τον Χατζηπαναγή. Πολλά παιχνίδια. Άρη Ηρακλή και Ηρακλή Άρη.
δεν ακούμπησε τίποτα. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Μιλάς για μπάλα τώρα με τον Χατζηπαναγίδη, με τον κόκκινο και εσύ τώρα. 70 χρόνια πήγες, πάμε. Ανακοίνωση ήθυρας 4 από τον ΠΑΟ, κόκκινη γραμμή. Μέχρι αυτή, με αυτή θα πάμε στο διάλειμμα. Μάλιστα. Η ώρα έφτασε. Η ώρα. Θα διαβάσεις εσύ εγώ. Όχι, εσύ τι. Η ώρα έφτασε. Έφτασε. Κάθε εβδομάδα περνάει ολοένα και πιο βασανιστικά. Το ασπρόμαυρο τρένο δεν σταματάει πουθενά. Το Σάββατο θα είμαστε όλοι στην τόσο φιλόξενη και γεμάτη ωραία σημαντική Ισλαμία. Μ' αρέσει, μπράβο τα παιδιά. Δεν μας νοιάζει αν το γήπεδο είναι μικρό, δεν μας νοιάζει αν υπάρχουν απαγορεύσεις ή όχι. Τα 33 χρόνια είναι πολλά και ολόκληρες γενιές παοξίδων δεν έχουν δει αυτό το τεράστιο σύλλογο να στέφεται πρωταθλητής Ελλάδος. Δεν αντέχουμε ούτε την ιδέα να είμαστε δίπλα στην ομάδα σε όσα γήπεδα που θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος του. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμαστείτε, Λαμία, ερχόμαστε. Επίσης ο Σύνδεσμος ανακοινώνει πως από σήμερα, Πέμπτη μέχρι και Τετάρτη 21, γίνονται οι προεγγραφές για τα εισιτήρια του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Απαραίτητη προσκόμιση αντιγράφου ταυτότητας και αριθμούς ΑΜΚΑ χωρίς αντίγραφο. Τέλος, ενημερώνουμε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ πως την Παρασκευή 23 Δευτέρου διοργανώνουμε pre-game party πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό στο γραφείο μας. Αφιερωμένη βραδιά σε όλα τα φιλαράκια και λόγω της απειλής και της βρωμιάς που παίζει στο Ορδελομπού που ζούμε, αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη, ζει στιγμές παράνοιας και αυτό το πρωτάθλημα να μείνει βαθιά χαραμένο στη μνήμη όλων. Μετατιμής, Σούβου ΠΑΟΚ, θύρα 4. Υπάρχει όμως το ότι δεν εκδόθηκαν εισιτήρια. Και δεν ξέρω σε αυτό τι θέλετε να μου απαντήσετε όσοι θέλετε να πάτε εκεί. Γιατί είναι ένα θέμα. Και μάλιστα δεν είναι ένα απλό θέμα. Είναι σοβαρό. Από τη στιγμή που δεν εκδόθηκαν εισιτήρια, πώς θα πάτε και πώς θα μπείτε. Και μήπως αυτό είναι εις βάρος της ομάδας σας. Απορία είναι, την εκφράζω και περιμένω απάντηση. Θυμίζω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Ασκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία εδώ και λίγες μέρες είναι σε συνεργασία με την Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και αύριο Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 θα έχει στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, όλα τα μοντέλα της Μακόνικ να μπορείτε να τα απολαύσετε, καθώς είναι ο αντιπρόσωπος για τους νομούς η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Χαλκιδικής και Κοζάνης. Περισσότερα στο 2310-596-596, ενώ μην ξεχνάτε ότι συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για το παιχνίδι του Μακεδονικού με τον Ηρακλή, ΑΜΗ3 κενό, Μακεδονικός, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. ΑΜΗ3 κενό. Ηρακλής, ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα 7 εισιτήρια που δίνουμε για τον αγώνα του Μακεδονικού με τον Ηρακλή την Κυριακή στις 3. Άντε για να συμπληρώσουμε την εφτάδα, περιμένω. Πόσοι είναι? 6 είναι. Μπράβο, άντε άλλο λοιπόν, ένα. Για βάση, για βάση. Και παραπάνω. Και μπράβο, παραπάνω. Μπράβο, μπράβο, για βάση. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Όχι, δεν πάμε στον κόσμο, έχω να πω κάτι. Ναι. Να βγει πάει ΠΑΟΚ να απαντήσει στην ανακοίνωση της θύρας 4. Αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Γιατί εδώ θα πέσει το ξύλο. Και αν πέσει το ξύλο, ο Μελισσανίδης θα το εκμεταλλευτεί. Γιατί ο Μελισσανίδης ξεκίνησε και γεννήθηκε φτωχός και έκανε αυτό που έκανε μόνος του. Και εγώ τέτοιους τύπους τους υπολογίζω πάρα πολύ. Αφήστε λοιπόν τις βλαχομαγκές, λέω εγώ Σαραπτόπουλος. Καθίστε στα σπιτάκια σας. Η Λαμία της πλάκας είναι. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ ήσυχα από εκεί, να τελειώνει το θέμα. Να παίξει με τον Ολυμπιακό, να τον τελειώσει και αυτό και να πάρετε το πρωτάθλημα. Μην κάνετε τις βλαχομαγκές να κατέβετε κάτω, γιατί εκεί, στη Λαμία, δέρνουν άγρια και επειδή είστε κι εσείς άγριοι, δέρνετε κι εσείς άγρια και το αγριλίκι είναι μείον 3 βαθμοί. Εγώ είχα ένα φίλο διαιτητή που το ξεγυμνώσανε στη Λαμία, σε Λαμία κράτη, τον πλακώσανε. Είναι άτιμη φάρα οι Λαμιώτες, στη Φθιώτιδα. Είναι άτιμες φάρες. Πάμε. Περίμενε. Μάγκες εσείς, άτιμες φάρες αυτοί, πονηρός ο Μελισσανίδης. Μετά μην βγαίνει ο Μπούζος εδώ και λέει μας αδικήσαν οι προβοκάτσια. Γιατί αν φάτε μείον 3 βαθμούς, δεν φταίνε τα προβοκάτσια, φταίτε εσείς. Τι κάνει τώρα. Θα φταίτε εσείς. Χριστομάθεια τους κάνεις. Τι θα τους κάνω εγώ. Δεν έχουν μυαλό να καταλάβω αν πρέπει να πάνε ή όχι. Εγώ αν ήμουν διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τώρα θα ενημέρωνα. Δεν βγήκε ο Σαββίδης και είπε κανείς δεν απάντησε. Σταμάτα ρε κόκκινε, θα έπαιρνα τηλέφωνο το Σαββίδη και θα τον έλεγα αυτοί θέλουν να κατέβουν κάτω. Λοιπόν, κανόνισε την πορεία σου. Θα φας μείον 3 βαθμούς και εσύ και ο Πανουριάς. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτές οι βλαχομαγκές. Αυτές οι βλαχομαγκές. Όχι επειδή έχετε το Τσίπρα και το γραμμένο. Και ο άλλος δεν είναι αμεληταία ποσότητα ο Μελισσανίδης.
Τα τσιμέντα τιτά γνωρίζουνε. Άστε τις μάγκες λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Καλή ανακοίνωση. Εμπριστική. Κόκκινη ανακοίνωση που διάβασε είναι μαϊμού. Λέει είστε ύποπτοι. Ναι. Τι άλλο θα ακούσω. Πάμε κόσμο. Ναι. Ναι, μάλιστα, ναι. Έλα. Έλα. Θέλω λίγο να μου πεις, άμα ήσουν επιστάτη στο σχολείο και ερχόταν ο Κόκκινος με αυτά τα μούτρα, τι θα τον έλεγες και τι θα σου έλεγε. Τα στοιχεία σας, κύριε, τι δουλειά έχετε στο σχολείο. Έχετε κάποιο μαθητή. Και τι θα σου απαντούσε. Αν μου απαντούσε, θα να κάνω μια έρευνα κατευθείαν το 100, ύποπτος. Ύποπτος. Ύποπτος, γιατί τα παιδάκια εκεί ύποπτος. Και μένα θα έλεγα ύποπτο με αυτά τα μούτρα. Τι δουλειά έχεις στο σχολείο. Έρευνα κάνω. Έρευνα κάνω. Δεν μου λες με το ένα χέρι. Με το ένα χέρι με τα δύο προπονείσαι. Με τι προπονείσαι, με το ένα χέρι με τα δύο. Ο ουρολόγος είπε με τα δύο. Με τα δύο, αφού δεν υπάρχει κανένα άλλο χέρι να σε βοηθήσει, λογικό είναι. Ναι, κάνει και με το πόδι. Να σε καλά. Αφού δεν υπάρχει άλλο χέρι, βολεύεσαι. Κάνει και σκόκκινα, έρευνα κάνω. Ορίστε. Έλα, ρε, τι θυμώνεις. Μην είστε τόσο εύθυκτος. Έχετε καταντήσει μερικοί εδώ πέρα στο Μετρόπολης. Μερικοί στο Μετρόπολης πολύ εύθυκτοι έχετε γίνει. Μπορούσε την να... έχετε δει φίρμες να πούμε. Η ανακοίνωση που λέει ο φίλος ότι είμαστε ύποπτοι, ναι, είναι ανεβασμένη στο site του metrosport.gr. Μπράβο. Εντάξει. Ας πει ο φίλος. Ας θέλει τι θέλει, μωρέ. Πάει στον κόσμο εσύ. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Ραζόπουλος. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Δεν θα σας κουράσω δύο λεπτά λίγο για την οπαδό της ΑΕΚ που πήρε τηλέφωνο. Ναι, κυρία. Για την οπαδό της ΑΕΚ. Η κοπέλα, ναι, κυρία ήταν. Ναι. Να της θυμίσω ότι με το που έγινε η κλήρωση, έντρομος ο Μελισσανίδης έτρεξε στο γραμμένο να διασφαλίσει το ΆΚΑ. Γιατί έτσι έχουν μάθει μια ζωή. Το ΑΕΚΑΚΙ δεν έχει πάρει ούτε ένα κύπελο εκτός Αθηνών. Τρέμουν στη σκέψη να γίνει το μάτς ουδέτερο, γιατί πάλι θα το χάσουν. Εσείς όταν οι Αριανοί θέλανε ουδέτερο στην Τούμπα, γιατί λέγατε το 2003 δεν αλλάζουμε. Η Τούμπα είχε οριστεί από τον Άγουστο. Και τώρα ορίστηκε. Και το ΆΚΑ είχε οριστεί. Έχει οριστεί, γιατί το φοβάσαι. Το ΆΚΑ ορίστηκε, ναι, αλλά δεν ήταν ορισμένο από την αρχή. Με τον Καγκάτσι ήταν... να βάζετε από τη θύρα 4 τους παοξίδες μέσα τζάμπα. Δηλαδή, στον τελικό κυπέλου. Κοίταξε να δει. Φοβάσαι το ΆΚΑ. Όχι να σου πει. Λοιπόν... Άσε να μιλήσουμε. Η προπαγάνδα αυτά είναι το παραμυθάκι των Αριανών και των Εξίδων. Έχουν παίξει 20 τελικούς συνέδρα των Αριανών. Τι παίξανε, τι κάνανε τώρα. Τελικούς, φοβάσαι την άκρη. Να μιλήσω. 20 τελικούς έχω παίξει στην έδρα των. Εγώ δεν φοβάμαι. Η ΑΕΚ με το που έγινε η κλήρωση πήγε και έκλαιγε στο γραμμένο ότι ο Τίγρης να γίνει ο τελικός στο ΆΚΑ γιατί τρέμει. Η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Άρθρο 99, άρθρο 44. Εγώ δεν έχω πάει γάμα εθνική να ξεφτελιστώ και ούτε πρόκειται να πάω ποτέ. Τα πλήρωσε ο Ιβάν, γι' αυτό πες το ευχαριστώ. Άλλο αυτό. Μαγιά μου έτυχε. Όχι αυτή έτυχε, πέτυχε. Μπράβο. Πρώτη στα άρθρα δεν έχουν πάρει ούτε ένα τίτλο εκτός Αθηνών και η μόνη τους ελπίδα είναι αυτό πάλι. Γι' αυτό και έτρεξε έντρομος ο Μελισσανίδης να διασφαλίσει το ΆΚΑ. Γιατί σε οποιοδήποτε ουδέτερο γήπεδο δεν έχει καμία απολύτως τύχη. Το τι γίνεται στην Αθήνα, αυτοί που κατεβαίνουν στην Αθήνα στους τελικούς ξέρουν τι γίνεται. Χαιρετώ. Ωραίος ο Παόξης, μάνεσαι. Πολύ καλός. Θαυμάσιος. Ναι. Μάλιστα, ναι. Εφράδια λόγου, τοποθέτηση, βολίδα, ωραίος. Μάλιστα, ναι. Βρίσκεται σε αναμονή. Περίμενε. Θέλω να είμαι στην αναμονή. Πάνε στον κόσμο. Μια γυναίκα πήρε τηλεφώνηση στην εκπομπή και εσύ την κλείνει. Έλα ρε, κρύε, ναι, κρύε. Θες και γυναίκα στην εκπομπή. Με αυτά, βλάκα, με αυτά τα μούτρα, θες γυναίκα στην εκπομπή, γορίλα. Θες και γυναίκα στην εκπομπή, ναι, άτροπε. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, εσείς μιλάτε με το λάμδα το παχύ. Τιτλοχορτασμένος ερυθρόλευκος. Σιγά, σιγά. Φοβηθήκαμε. Δεν σε είπα να φοβηθείς, ρε, αυτό που λέει. Κάτσε στα πιτς τώρα έξω, λίγο κάνω 2-3 χρόνια και τα λέμε μετά πάλι. Δεν χρειάζεται λίγο. Μια 20 χρόνια στο Μαξίμου. Κάτσε στα πιτς εκεί πέρα τώρα να αρχίσει να πέφτουν κορνέδες εκεί. Άσε να πάρει κανένα άλλο κανένα. Δεν πειράζει, δεν έχω. Πάω ξανά, άξανε. Εγώ λέω πάω ξανά. Ναι. Να μπορώ να μιλήσω, να συνεχίσω. Ό,τι θες πες, ό,τι γουστάρεις τρελό, είσαι, ναι. Βέβαια. Εγώ θέλω να πω στους φίλους μου τους Παουκτζίδες ένα επιχείρημα το οποίο πιστεύω ότι θα συγκλίνει στο να πάρω πάγκο το πρωτάθλημα. Για να ακούσω. Το ότι με τις δηλώσεις που έκανε ο Τσίπρας ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει, θα πάρει το πρωτάθλημα είναι το μοναδικό του σποτάκι που θα έχει στην προεκλογική περίοδο για να μπορεί να λέει στο λαό, ας πούμε, ότι αυτά που σας υποσχεθήκαμε, αυτά τα υλοποιήσαμε. Είναι το μοναδικό σποτάκι μέχρι στιγμής, γιατί είναι η μοναδική του αλήθεια. Οπότε πιστεύω ότι θα το τηρήσει. Σε χαλάει ο Τσίπρας, Σε χαλάει. Σε χαλάει ο Τσίπρας. Εμένα. Ναι. Εμένα. Ναι. Εμένα προσωπικά ή σαν ομάδα του Ολυμπιακού. Όχι εσένα, σαν Τσίπρα, σε χαλάει. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Εσύ τι βλέπεις, δηλαδή εσύ τι βλέπεις. Εγώ βλέπω τρία χρόνια τι έχεις δει εσύ. Τι έχω δει εγώ.
Πληρώνει ο Τσίπρας. Μια χαρά, γιατί τι έχουμε, τι πάθαμε. Α, εντάξει. Επιτρέπετε να διαφωνούμε, έτσι. Συγγνώμη, ρε φίλε, είδες καμιά φασαρία να γίνεται για τον Τσίπρα. Εδώ 500.000 κόσμο. Συγγνώμη. 500.000 κόσμο βγήκε για τη Μακεδονία. Βγήκε κανείς για τον Τσίπρα έξω να διαμαρτυρηθεί. Όχι. Λοιπόν, μια χαρά είναι όλα. Μια χαρά είναι, ωραία. Το μακεδονικό είναι αυτό το οποίο μας καίει. Ο Τσίπρας καλά είναι. Τι μας έκανε. Το μήνυμα του κόσμου δεν έπιασε ο Ραπτόπουλος, αλλά δεν πειράζει. Εδώ δεν τα πιάνω εγώ, είμαι χαζός, ναι. Το μήνυμα ήταν Τσίπρα. Ναι. Πρόσεχε τι θα κάνεις. Ναι. Γιατί έχεις από πίσω εκατομμύρια κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει να μην αλλάξει τίποτα σε αυτό. Βέβαια, τρέμει ο Τσίπρας. Θα το ρίξει το μακεδονικό, βέβαια. Πάμε παρακάτω, λέγε. Να συνεχίσω. Να συνεχίσεις, βέβαια, ναι, φυσικά. Αυτό που ανέφερες για την Ότιχαμ, χαριτολογώντας το λέω τώρα, μήπως ανοίξεις γέφυρες με το Μαρινάκι, τίποτα ή όχι. Ή πραγματικά ήταν η ομάδα που υποστηρίζει. Άκου να δει, φίλε. Εγώ το 78 που η Ότιχαμ με τον Μπράιαν Κλαφ ήμουνα 10 χρονών. Έχω χεσμένο και το Μελισανίδη και το Μαρινάκι και το Σαββίδη. Πραγματικά στο λέω. Να είσαι καλά. Και τον Αλαφούζο. Μάκα καμιμήτη. Καλά κάνεις. Τους έχω χεσμένους. Όχι, δεν μπορεί να συνεχίσει. Πάμε επόμενη γραμμή. Οι εισιτήρια ναι. Κερδίζουν ο Κώστας Μπογιατζής. Ο Μπογιατζής είναι. Κωνσταντίνος Σοπανίδης. Ο 6982359 δεν έχει ονοματεπώνυμο. Τι το λες τότε, ρε κόκκινε. Ναι. Πέντε, αφού είναι πέντε. 6982359 και άλλα τρία ψηφία. Πέντε άτομα είναι. Παραπάνω στείλα μηνύματα. Λοιπόν, Περήφανος Γιώργος και Παστιάδης Γιώργος. Παστιάδης. Ναι. Είχα ένα συμμαθητή Παστιάδη στο δεύτερο λύκειο Τούμπας. Τι ομάδα ήταν. Τίποτα, δεν ασχολιόταν το παιδί. Μπορεί τώρα στα γεράματα να αποφάσει να ασχοληθεί. Αυτοί πόσοι είναι, κόκκινε. Πέντε. Πόσους δίναμε εμείς. Πέντε δώσαμε. Συγγνώμη, πόσοι θα δώσουμε. Πέντε μου δώσατε, πέντε δίνω. Ρε κόκκινε, πόσους είπες θα δώσεις. Πόσους είπες θα δώσεις. Πέντε. Πόσοι ήταν για να δώσουμε, πέντε. Ναι. Αφού είπες 7 ήταν προηγουμένως. Αν είπα 7, λάθος έκανα. Άρα μόνο 5 στείλανε. Άρα λίγες ψέματα. Πόσοι, και εδώ ψέματα. Πόσοι είναι εδώ. Για να δω. Μακεδονικός ένας. Τι λέει εδώ. Ο Γαβριλόγλου είναι ένας. Από εδώ. Ένας. 2, 3, 4, 5. Μήπως είναι 6? 5 άτομα. Πολύ. Κατεκλείστητο. Μήπως είναι 6? 6. Ορίστε. Λέγε, φίλε. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, κύριε. Λοιπόν, κόκκινε, πριν λίγο είπες 7. Και λέει, τώρα είπε 5. 6... Αφού είναι ψεύτης, ρε φίλε. Έχουμε 6, λέει, και περιμένω άλλον έναν. Θα έκανε sold out. Και τώρα έδωσε 5. Μα αφού ψεύτης. Λοιπόν, φαλακρή γάτα, θα ασχοληθώ με σένα μετά. Έλα, πάμε στα σοβαρά τώρα. Επιστάτης, ναι. Λοιπόν, αν ήσουν. Εγώ αν ήμουν επιστάτης, ναι. Που είπε προηγούμενος, ρε. Ναι. Σε φαντάζομαι σαν κάτι ταινίες θρίλερ, εκεί σε κανένα υπόγειο με μια πορτοκαλί φόρμα που σφουγγαρίζουνε. Και δεν ξέρω, θα φοβόμουν να σε πλησιάσω. Αν ήμουν επιστάτης, φίλε, σε σχολείο, επειδή στη δουλειά μου θέλω να είμαι καλός, δεν θα μπορούσε να μπει μέσα άνθρωπος να πειράξει τα παιδάκια με τίποτα. Να πω και για τον κόκκινο πώς θα να πεις ό,τι θες. Ναι. Ακούς, ναι. Θα έχει τίποτα Κοσμάογλου χρώματα. Ναι. Για να κάνει κανένα μερεμέτη. Λοιπόν, θα, ναι, στα μερεμέτια αυτός ήταν καλύτερος. Εγώ θα γκρέμισα ναι. Τον τοίχο. Δεν είμαι καλός. Όντως. Έβγαλε sold out τα 6, τα 7 σήμερα. Τέλος πάντων. Άκου να σου πω λίγο να πω κάνα δύο πραγματάκια για την ΑΕΚ που λένε. Όχι, ρε φίλε, δεν άπεισε τίποτα άλλο. Πούλησε πολύ εξυπνάδα και δεν αντέχουμε άλλο. Δεν μπορεί ο κόκκινος. Στον επόμενο. Έχει γίνει μεγάλη φίρμα και δεν δέχεται αστεία στον κόκκινο. Είναι τόσο έξυπνα τα αστεία που είπε που δεν μπορώ να. Δεν είναι ο κόκκινος, δεν είναι. Δεν θέλει αστεία. Είναι σοβαρός δημοσιογράφος και θέλει να πάει στην ΕΣΥΕΜΠ και καθίστε καλά, μην τον κολλάτε να πούμε πολύ. Γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε. Το νου σας ρε μάλια παοξίδες. Ναι. Μην κάνετε καμιά βλακεία. Αφήστε τον πρόεδρο να πάει με το καρνέ. Να τελειώσει, να γυρίσει, να πάρει το τρίπλο. Αφού ανακοίνωση βγάλανε, φίλε. Συγγνώμη. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τους φιλάθλους του ή το καρνέ του Προέδρου. Τι να τους κάνει τους φιλάθλους, ρε φίλε. Άμα έχει τον πρόεδρο με το καρνέ, τι το θέλει τον κόσμο εκεί να γίνει μπέρδεμα τώρα, να πούμε. Το καρνέ με το κτέλ. Το καρνέ με το κτέλ και καθίστε στις τηλεοράσεις. Θέλετε εκδρομή στη Λαμία τώρα εκεί. Απίστευτο ο Σαββίδης. Ναι. Έχει κάνει τους χορτασμένους να ασχολούνται με τους νηστικούς. Έτσι. Μην αφήνετε κανένα να τον πειράξει. Δεν μπορεί, δεν περνάει. Το καρνέ του δεν περνάει στη Λαμία πάντως. Τι είπε ο παδός της ΑΕΚ. Τι έκανε ο Πάος. Το καρνέ του δεν περνάει στη Λαμία. Τι έκανε, λέει ο ΠΑΟΚ, 3 χρόνια που έπαιζε με το Μαδραϊκό. Ρε τι πάθαμε. Άντε, γεια σας. Για καρνέ του δεν περνάει στη Λαμία. Έλα, το πες μια φορά, μίσα το ρινό και ο καρνέ του. Το πάμε, πάει. Ναι. Πάμε, καλημέρα. Έλα, καλησπέρα. Ωπα, ο Αμυράς.
Λοιπόν, επειδή είμαι επιστάτης με σύμβαση και τελειώνει σε ένα μήνα. Ναι. Στα ίσα τώρα μιλάω, τώρα όχι χαζομάρες. Ναι. Η δυναμική του σχολείου είναι 304 παιδάκια. Ωραία. Δηλαδή 150 αγοράκια. Και ας ένα έχουν επιστάτη. Τώρα, ωραία, ναι. Τα στατιστικά για ομάδες δεν θα τα αναφέρω, είναι αμαρτία. Δηλαδή συμπλέα τέλος πάντων, φαντάσου ότι θα λένε περιοχή και καλά δική μας. Άμα ήσουν επιστάτης, δηλαδή σε κάνα σχολείο στη Λάρισα, θα έχεις κάνα παοξάκι στο σχολείο από τα 300. Τώρα Κώστα τα ξέρεις καλύτερα. Εντάξει, ναι. Εντάξει, τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να συζητάω. Δηλαδή, άμα ήσουν, ας πούμε, στη Λαμία επιστάτης σε σχολείο, θα έχεις κάνα παοξάκι από τα 300. Λαμία, ναι. Ρωτάω να με πεις, ναι. Αυτή τη Μοιράτσα έχουμε νεκρούς το 91, που ήταν ο ένας και ψιλογνωστός από. Ευκλήδη, θυμολότο που ρίχναν στο αμάξι στα παιδιά. Τέρμα αυτό. Δεύτερον, είναι μεγάλη χαζομάρα, πρέπει να φερθούμε. Έχω 27 χρόνια συνδεσμιακά. Α, μπράβο, την εμπειρία σου τη θέλουμε, Αμυρά, τη θέλουμε. Πρέπει να φερθούμε έξυπνα. Ένα μάτσι είναι, ρε παιδιά, ας μου πάμε. Εντάξει, στα Τρίκαλα με τον Ηρακλή πετούσαμε ποδήλατα. Αλλά, στο 1-0, ε. Ναι, το 1-0 στο 43 δευτερόλεπτο. Άλλο αυτό. Ο Αλαβάντας κεφαλιά, θυμάμαι καλά. Τι πες? Κεφαλιά, ο Σκαρτάδος κεφαλιά. Μπράβο. Πώς θα κάνει κεφαλιά ο Αλαβάντας με ένα 65 ύψος, ρε κόκκινε. Πώς θα κάνει ο Αλαβάντας κεφαλιά? Τι σέλα το ποδήλατο. Όπως βλέπεις, του είπα και το αποτέλεσμα. Απλά δεν θα πηδήσει ο Αλαβάντας με ένα 65, ρε κόκκινο. Ένα μπούι με τον Μπονόβα είχε. Όχι, να με τρελάνε αυτό. Απήχε μόνο 4 βαθμού στον Πάγου, δηλαδή. Αν βαλίσει βαθμολογία εκείνη τη χρονιά. Τέλος πάντων, να φορθούμε έξυπνα, ένα μάτς είναι, δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τώρα. Δεν χρειάζεται. Εσύ είσαι ποιο κομμάτι τους, άκουναντες, επειδή υπάρχουν διάφοροι σύνδεσμοι. Είσαι θύρα 4. Φυσικά χαμηλοτάβανος είμαι εγώ, ναι. Δεν είπα εσύ. Υπάρχουν όμως και οι Μακεδόνες, υπάρχουν και οι δυτικές συνδεσμοι. Είμαι θύρα 4, βγαίνει την ανακοίνωση, ρε κόκκινε. Δεν είναι εγώ τα μπέλης, εγώ τα μπέλης, εγώ τα μπέλης. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να πάτε να ρισκάρετε. Καλά. Πες μου μια ομάδα, έχει παίξει 17 τελικούς, έχει παίξει 2 τελικούς μόνο στην πόλη της. Ένα με τον Άρη, ένα με τον Άρη ξανά, 2. Και ένα διπλά μάτς με τον Ολυμπιακό με τον Γκάμπριτς, που τα είχε, τέλος πάντων, ξέρετε τι ο Γκάμπριτς ήτανε, τι λουλούδι ήτανε, 3. Και έχει παίξει άλλους 14 στην Αθήνα. Στατιστικώς έχει πάρει, ρε παιδιά, δηλαδή, Και όσο αναφορά, Ραπτόπουλε, στο ΆΚΑ όταν είχε πάει το 83, ναι. Ο συγχωρεμένος ο Βασάρας, θυμάστε τι. Καλό χειρουργείο σας έκανε. Ο συγχωρεμένος ο Βασάρας, ο Θεσσαλονικιός. Τι παιχνιδάρα είχε κάνει ο ΠΑΟΚ. Παιχνιδάρα. 23-5 έπρεπε να λήξει το μάτσο. Για ποιον. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Α, μπράβο, αυτό σου λέω, ναι. Πλασματική εικόνα. Πλασματική εικόνα. Γεια σου, φίλε μου. Και ο Βασάρας με την ΑΕΚ. Πριν 2 χρόνια. Πριν ένα χρόνο ο Βασάρας με τον Παναθηναϊκό με τη Λάρισα. Ορίστε. Κατά τα άλλα η Αθήνα μας έφταιγε. Οι διαιτητές από εδώ ήτανε, μας έφταιγε η Αθήνα. Λέγε ρε φίλε. Ραπ. Λέγε. Έλα καλησπέρα. Ήθελα καιρό να σε πάρω. Ναι. Είσαι πολύ μεγάλος μπιφτεκάς. Κολοτούμπας. Για... Ναι, να μάθουμε το λόγο, τι. Για το Βιερίνα τι έχεις να πεις τώρα, ρε, που τον έβριζες από την, μέρα, από την πρώτη μέρα που ναι, θα σου που πω, θα σου πω. Ήρθε τι ο Βιερίνα τον Ιούλιο. Έπαιξε ναι. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, 6. Τον 7ο μήνα ήρθε σε φόρμα. Ναι. Αυτό έχω να σε πω για τον Βιερίνια. Είσαι άσχετο, ρε, είσαι άμπαλος. Γιατί είμαι άμπαλος, καλέ μου άνθρωπε, εξήγησε το μου, γιατί. Μη μιλά, είσαι άσχετο, ρε. Γιατί φίλε. Αγόρι μου είμαι άσχετο. Γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος και μέχρι το γενάρι. Ποτέ έγινε ο καλύτερος παίκτης. Λοιπόν, άκου να μάθεις. Να σου πω πέντε πράγματα. Θα σου πω πέντε πράγματα. Εάν πιάσει μια διάρκεια το μάτος κανένα μήνα, θα σας περάσει ο Ολυμπιακός. Πάμε επόμενη γραμμή. Πες ό,τι θες, εγώ σ' ακούω. Σκληρή κριτική κάνε μου. Τον έκτο μήνα έρθε σε τρομερή φόρμα ο Βιερίνια. Συγχαρητήρια. Σαν μπακ αριστερό. Μπράβο του. Έτσι έπρεπε να είναι από την αρχή. Όχι μετά από 5-6 μήνες. Άντε μπράβο. 1,5 εκατομμύριο πήρε για ένα χρόνο. Εσύ αυτά τα λεφτά βρεβόδι μανό θα τα δεις ποτέ στη ζωή σου. Ορίστε. Ορίστε. Ναι. Έλα, έτσι, έτσι. Λοιπόν, γήπεδο. Ποδόσφαιρο είναι το γήπεδο. Αν θέλεις να μην δεις ποδόσφαιρο, βάλε το virtual του ΟΠΑΠ να το δεις. Γήπεδο είναι να πας εκδρομή. Γήπεδο είναι να πας στο γήπεδο να φωνάξεις, να βρήσεις, να μιλήσεις. Τα άλλα είναι φλωρίστικα. Βάλε το virtual εκεί να δεις ποδόσφαιρο. Σιγά, σιγά, σιγά. Ένα λεπτό. Είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ.
Όχι, δεν είμαι ο παρός του ΠΑΟΚ. Είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι οι μείον τρεις βαθμοί δίνονται εύκολα. Ναι. Ξέρεις πάλι πάρα πολύ καλά ότι πρωτάθλημα εσύ με τα μάτια σου δεν έχεις δει, γιατί σε ακούω νεαρό άνθρωπο. Σωστός. Ωραία. Δηλαδή η μαγιά τι είναι, να πας να δείρεις εκεί τους Ολυμπιακούς της Λαμίας και να φας μείον τρεις ή να κάτσεις σπίτι. Ένα λεπτό. Να καθόμαστε στο καναπέ και να παιδάκι μου, ένα λεπτό. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη να πάει στη Λαμία για να δείξει ότι ταξιδεύει, ότι δέρνει, ότι είναι δυνατός κτλ. Σας έχει πιάσει να πούμε μια σάρα να δείξετε τι. Να δείξεις τι στη Λαμία, ρε, στο Κολοχώρι, τι να δείξεις. Τι, ποια ομάδα. Η ομάδα είναι ο πρόεδρος και οι πέντες. Ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση απλή. Από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν εισιτήρια, τι να πάει να κάνεις. Τι θα πας να μπλέξεις εκεί τώρα, τα κατάσταση. Δεν έχει ΠΑΟΚ στη Λαμία, νομίζεις. Σιγά τους ΠΑΟΚ στη Λαμία. Εγώ λέω ότι όλη η Λαμία είναι ΠΑΟΚ. Η εισιτήρια δεν εκδίδω. Τι θα πας να κάνεις. Δηλαδή πρέπει να δείξεις και την ταυτότητά σου για να μην σε αφήσει ότι είσαι ρε, εισιτήρια δεν θα εκδοθούνε. Πώς θα πεις το μάτς. Η Λαμία δεν στο δίνει, ρε, το μάτς. Ας το πω απλά. Η Λαμία το μάτς δεν στο δίνει. Πάω από είτε είστε εκεί είτε δεν είστε, στο χορτάρι θα φανεί. Τι να πάει να κάνεις εκεί. Να πας τι να τιμωρηθείς. Πάει κλέψεις εκεί τις ταβέρνες της Λαμίας. Να δίνεις τον ταβερνιάρι. Μείον τρεις θα πας. Γιατί ο Μελισανίδης. Γιατί το γελάς. Ο Μελισανίδης, όπως και να το κάνουμε. Έχει τον Τζίπρα ή τον Βασίλειο. Από τη στιγμή που δεν έχουν εκδοθεί εισιτήρια, δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο. Ο μόνο τρόπο να μπει στο γήπεδο ποιο είναι, με ντου. Σημαίνει αυτό άμεση τιμωρία, ναι ή όχι. Σημαίνει. Ωραία. Εσύ τι θες, το καλό τη ομάδα ή το κακό. Οπωσδήποτε το καλό, ρε, εσύ. Αλλά έτσι πως έγινε το ποδόσφαιρο σήμερα, η πραγματικότητα η σημερινή, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Γιατί... Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Βάλε το δεύτερο και δεύτερο, φίλε. Εσύ, φίλε. Εσύ, φίλε, κοίταξε το καλό το δικό σου ποιο είναι. Εντάξει, γιατί πολλοί θα χαρούν πάρα πολύ εσύ. Το ποδόσφαιρο είναι το καλό το δικό μου. Θα χαρούν πάρα πολύ, δεν μιλάω για σένα, θα χαρούν πάρα πολύ. Αν κάνεις την κίνηση και πας, τιμωρηθείς και έχεις και τις συνέπειες που θα έχεις μετά από αυτό το παιχνίδι. Εμένα έχεις δίκιο. Δεν θέλω να έχω δίκιο, σου λέω ότι υπάρχει στην πραγματικότητα. Υπάρχει αυτό στην πραγματικότητα, αλλά για μένα δεν είναι ποδόσφαιρο. Γιατί όσα βλέπουμε μέχρι τώρα, ρε φίλε, ποδόσφαιρο είναι τώρα, με συγχωρείς. Δεν είναι, όχι. Τι να συζητάνε. Δεν είναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ. Εσύ. Εγώ. Και σιγά το πρωτάθλημα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, φίλε Ραπτόπουλε και φίλε Κόκκινε. Να το πάρει, τι να κάνει. Σιγά το πρωτάθλημα που θα πάρει. Σιγά ξεσιγά, αν το πάρει όμως, θα γράφει ότι πήρε πρωτάθλημα. Καλά, αυτά να τα πούνε εκεί στους Αραιανούς και στους Ηρακλειδές που έχουν. Εσύ, ρε φίλε, τι είσαι, τίτλοχορτασμένος? Φυσικά είμαι τίτλοχορτασμένος. Αυτοκράτορας ο Κόκκινος είμαι. Είσαι ο αυτοκράτορας. Μήπως είσαι δικτάτορας ο Κόκκινος? Και τα δύο μαζί. Γιατί ο κόσμος δεν σε βλέπει σαν αυτοκράτορα, σαν δικτάτορα σε βλέπει. Δεν πειράζει. Η δικτατορία είναι πολύ καλή. Ναι, και μόνο με δικτατορία η Ελλάδα είδε φως. Α, μάλιστα. Εξαιρετικός κύριος. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Θέλω να σας κάνω και τους δυο μια ερώτηση. Τον άλλον δεν μπορείς, τον πέταξα από το μπαλκόνι. Γιατί, ρε φίλε, και το ραπ θέλω. Σε παρακαλώ. Τώρα τι να σου πω. Αν πάω να το ανεβάσω από κάτω, αν ζει ακόμα, θα χάσουμε 10 λεπτά. Ωραία. Σάκης από Σέρες. Γεια σου, Σάκη. Το Viagra είναι μπλε χάπι. Για να το λες, κάτι θα ξέρεις. Ναι. Άμα το σπάσουμε στη μέση, τι είναι? Εσύ που το παίρνεις ολόκληρο θα μας πεις πως είναι και άμα το σπάσουμε στη μέση. Στον επόμενο. Έχει άλλον. Πήρε, φίλε. 774 για τον εαυτό σου μιλάς. Μάλλον για τον εαυτό σου. Λοιπόν, και εμάς δεν μας αφήνουν να πάμε Λιβαδιά, Νέα Σμύρνη, και τα πάω και πήγαν εκεί και ήτανε. Ναι, εκεί ήταν διαφορετικά Νέα Σμύρνη και Γιάννηνα. Τώρα δεν είναι απλά τα πράγματα. Όποιος θέλει να το καταλάβει, το καταλαβαίνει. Όποιος δεν θέλει, ας μην το καταλάβει, ρε παιδιά. Εντάξει. Με το ζόρι δεν γίνεται. Δεν μπορούν να κάνουν λοβοτομή σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Μπίκου περιμένει να πει ειδήσεις. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Καναλάκη, Κυριάκο Κύρουσο θα έλεγα. Πού το θυμήθηκα τον Κυριάκο. Κώστα Γιαλαμά και Τάνια Δήμο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα δώσεις θα λέμε αύριο. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Για τους αχάριστους δεν δίνω σήμερα Europa League. Θα παίξω ειλικρινά, γιατί το είπα, όπως πέρσι είπαμε, σφαγή της Παρή
από την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, και το λέω δηλωμένος ότι που αγαπάω την Μπαρτσελόνα, δεν δέχομαι σήμερα να μου κάνουν κάποιοι τους Κινέζους και να λένε δεν είναι τα σφαγή της Παρή.